was just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Το 14ο Nina's Night. Και θα είναι και πολύ σημαδιακό σήμερα, να ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για το 2013. Και είμαστε όλοι εδώ στο στούντιο πολύ σε μια συγκινησιακή κατάσταση γενικότερα. Και έτσι θα πάει, να ξέρετε, και όλη η εκπομπή σήμερα. Πολύ πολύ χαρά, πολύ πολύ συγκίνηση, πολλά πολλά ευχαριστώ θα ακουστούν σήμερα. Θέλω όλοι εσείς που στηρίξατε την εκπομπή από την αρχή μέχρι και τώρα να πάρετε τα τηλέφωνά σας, να στείλετε τις ευχές σας και γενικά θέλω να είστε πολύ ενεργοποιημένοι και δραστήριοι σήμερα. Ο Κωστάκης είναι εδώ, όπως σε κάθε εκπομπή. Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι εδώ μέχρι τη μία done να σας ακούσω, να σας μιλήσω, να μου μιλήσετε, να μου πείτε τι σας προβληματίζει επιτέλους. Σήμερα το θέμα είναι free, καρα free. Είναι οι δικοί σας κανόνες, είναι η δικιά σας νύχτα και σήμερα. Θέλω να δω μία ακόμα φορά τη σελίδα μου στο Facebook, αγαπημένο μου Κώστα, αν γίνεται. www.facebook.com/ninasnight. Ευχαριστώ για ακόμα μία φορά για τη στήριξή σας, για τα μηνύματά σας, για την αγάπη που στέλνετε από εκεί. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ συγκεκριμένα στον Κρις Κλινάκη που στέλνει κάθε μέρα προτάσεις, μηνύματα, ευχές, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που παίρνουν τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρις. Αυτά. Θα είμαστε εδώ, περιμένω να σας ακούσω, πώς και πώς περιμένω να σας ακούσω σήμερα. Αχ και να ξέρατε εσείς, αχ και να ξέρατε. Λοιπόν, να πάμε στο τραγούδι κλειδί νούμερο 1 ή έχουμε κύριο Πολ. Τι θέλεις, να βγάλουμε κύριο Πολ, να σπάσουμε το κατεστημένο. Ναι, θέλω ένα κύριο Πολ για αρχή σήμερα και μετά πάω στο τραγούδι. Well, 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 well. Well, well, well. Κύριε Πολ. Κύριε Πολ. Καλημέρα, καλημέρα Νίνα κούκλα μου, συγγνώμη για χτες, γιατί έρχεται μια ονοματή, είχα μια άξεφνη επίσκεψη εδώ. Κύριε Πολ, να ξέρετε κύριε Πολ, ήταν η απουσία νούμερο 2 που σημείωσα η χθεσινή, αλλά δύο. Δεν πειράζει. 2, έχετε κάνει και άλλη μια απουσία, είναι η δεύτερη. Oh yeah. Τι? Τιμώρησέ με όσο θέλεις. Τι να σας κάνω, κύριε Πολ μου. Τι να σας κάνω, δεν πειράζει. Εμείς πάντα σας αγαπάμε εδώ. Το ξέρετε αυτό. Πώς είστε? Χαίρομαι. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένη καινούργια χρονιά με κάθε ποθητό σε σένα, γιατί κάνεις ένα βήμα που σου εύχομαι να κάνεις βήματα πιο μεγάλα και να πάρεις και μετάλλια όπως πήραν ορισμένοι προηγουμένως εκεί πέρα για τις δουλειές που έχουν κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Ωραία. Τέλεια. Κύριε Πολ, ναι. Τα λόγια σας βάλσαμο κάθε φορά, ειλικρινά. Ακού. Εδώ αγγλικά λένε μια λέξη. If you not comment, όταν είναι καλό και δεν κάνεις comment, δεν θα γίνει καλύτερο. Λοιπόν, πρέπει να το πεις το comment αυτό με μεγάλο βραβείο για να γίνει καλύτερο αύριο και καλύτερο αύριο. Και έτσι κάνουμε έναν κόσμο πολύ πιο καλύτερο από το σημερινό. Έτσι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Πολ. Πείτε μου τι κάνετε, πώς περνάτε, πώς είναι οι γιορτές, πώς είναι τα Χριστούγεννα εκεί. Καλοκαίρι εδώ, Ντάλη, φανταστικές μέρες. Συνήθως το καλοκαίρι εδώ βρέχει, αλλά φέτος ήταν τυχερό καλοκαίρι χωρίς μεγάλες βροχές. Και είναι κάτι πανόραμα. Εγώ σου είπα, άμα παίρνεις με το φίλο σου εδώ πέρα καλοκαίρι, έχει μέρος να μείνεις ένα μήνα. Σας ευχαριστώ κύριε Πολ πάρα πολύ. Αλήθεια. Και ξέρεις πόσο μακριά είναι τη θάλασσα, 150 μέτρα. Δίπλα είναι. Δίπλα. Δηλαδή δεν θα αλλάζεις εκεί πέρα, θα παίρνεις με το μαγιό, θα παίρνεις την πετάς στην πλάτη σου και θα πας να κάνεις το πάνι σου και θα γυρίζεις.
Αγαπημένε μου κύριε Πολ, πώς είστε εσείς κατά τα άλλα, όλα καλά? Κάμε terrific, yeah, κύριε Πολ, ναι. Άκου να δεις, ο γιατρός, το φάρμακο είναι μόνο 40%, τα 60% είναι ο εαυτός σου. Είναι αυτό ακριβώς, όταν νιώθετε καλά, είστε και καλά. Το θέμα είναι να μην το βάζουμε κάτω. Ενθουσιασμός στη ζωή, κούκλα μου, όχι στενοχώριες και τέτοια. Να νικάμε και τις δυσκολίες με δύναμη και πάντοτε θα έχουμε το χαμόγελο. Απλώς κύριε Πολ, συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που λέτε. Θέλω να συμπληρώσω, επιτρέψτε μου, κάτι τόσο δα μικρούλι. Ότι όταν έρχονται αναποδιές και όταν έρχονται στεναχώριες και όταν έρχονται έτσι άσχημα πραγματάκια στη ζωή μας, ακόμα και τότε να μην το βάζουμε κάτω. Γιατί πάντα κάθε εμπόδιο για καλό. Και αυτό ισχύει και αυτό... Από εδώ και στο εξής, ας είναι το μότο μας. Κάθε εμπόδιο για καλό. Βέβαια, πολύ σωστή η φράση αυτή, Νίνα. Αλλά ξέρεις, πάντοτε να έχουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε και τα κακά με δύναμη. Οπότε να μην μας χτυπάνε πολύ. Όταν είμαστε δυνατοί, τα αντιμετωπίζουμε με καλύτερο, πώς να σου πω, να μπορώ να βρω τη λέξη ελληνικά. Με σθένος, με δύναμη, δεν το βάζουμε κάτω, ακριβώς, προσπαθούμε ακριβώς. Και πάντα να θυμόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο σοβαρά και σημαντικά προβλήματα από αυτά που έχουμε εμείς. Δυστυχώς και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα πράγματα που βλέπω τώρα τα έζησαν το 41, αλλά όχι τόσο τραγικά, δηλαδή πολύ πιο τραγικά, αλλά ένα similarity με το 41 και είναι τρομερό να βλέπουμε το 2014 να γυρίζουμε πίσω σε τέτοια δραματικές εποχές. Τέλος πάντων, Νίνα Ντύλα μου, σου εύχομαι να καλή εκπομπή, να μην χάσω νερό γιατί πολλοί νεαροί δεν θέλουν να μιλήσουν γιατί δεν έχεις εκπομπή next week. Ναι. Οπότε, ούτε την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Πολ, ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε την παραεπόμενη εκπομπή, λόγω εορτών, διότι πέφτουν και παραμονή και ανήμερα πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων, Τρίτη Τετάρτη. Είναι η ίδια μέρα, ναι. Ακριβώς. Την καλημέρα μου στο chat, στις χαριτωμένες κούκλες που είναι εκεί πέρα και στους νεαρούς και πάντα χαμόγελο. Κύριε Πολ μου, να είστε καλά, να προσέχετε, να χαμογελάτε. Και σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε για τη στήριξη που δείχνετε από την πρώτη εκπομπή μας μέχρι και τώρα, ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολ. Υπερβάλλεις, Δίνα. Δεν υπερβάλλω. Κύριε Πολ, να ξέρετε... Μπαίνω στο chat για πολλά χρόνια τώρα εδώ και η ζούγκλα είναι το αγαπημένο μου channel γιατί βλέπω τα πάντα με τη σωστή τους πλευρά. Κύριε Πολ, απλώς να ξέρετε, πολλοίς κόσμος έχει αναρωτηθεί για εσάς και μου λένε αυτός ο κύριος Πολ που παίρνει, αχ, ποιος είναι και μήπως είναι κανένας γνωστός και τέτοια. Και πραγματικά η στήριξη που δείχνετε είναι στήριξη, το έχετε πει κι εσείς, φίλου. Δηλαδή, μας έχετε βοηθήσει και εσείς μπορεί να το θεωρείτε τίποτα, αλλά να ξέρετε και θέλω να το πω ότι υπήρχαν και πάρα πολλές εκπομπές που δεν είχαμε και καθόλου τηλέφωνα. Και είχαμε το γεγονός ότι... καθόλου. Συγκριτικά με κάποιες άλλες. Και το γεγονός ότι παίρνετε εσείς κάθε φορά, εμένα τουλάχιστον, μου δίνει πάρα πολύ δύναμη και σας ευχαριστώ ειλικρινά γι' αυτό. Ναι, θα σου πω κάτι, Νίνα, κούκλα μου. Εγώ λατρεύω την Ελλάδα γιατί έφυγα την Ελλάδα αρκετά μεγάλος, εννοείται 28 χρονών. Και κάτι τι ελληνικό με κάνει να δακρύζω. Γι' αυτό σηκώνουμε 3 ώρα το πρωί εδώ, μπαίνω στο ίντερνετ, διαβάζω όλες τις ελληνικές εφημερίδες, διαβάζω και τις αγγλικές εφημερίδες ορισμένες στην Αμερική και στην Αγγλία και μαθαίνω τα πάντα. Είμαι ενημερωμένος και όταν τα τελειώσω αυτά μπαίνω στο chat για λίγο και γυρίζω και στο Facebook τώρα. Είμαι και στο Facebook. Κάνατε σελίδα και στο Facebook. Αν πάρεις το όνομά μου εκεί θα το δεις. Το όνομά σας είναι Πολ... Παράσκος. Πολ Παράσκος. Θα σας κάνω άδει, κύριε Πολ. Αλλά όχι, ούτε με το κάπα, ούτε με το χάιτς Παράσκος. Με το σι, με το αγγλικό σι. Άρα, okay. Εντάξει, κύριε Πολ, okay. Θα σας κάνω ad. Καλές δυο τρεις, χαμόγελο πάντα. Και χαρούμενη χρονιά, κούκλα μου, και φιλάκια πολλά. Τον κόσμο εκεί πέρα, bye-bye. Φιλάκια πολλά, κύριε Πολ. Λοιπόν, ο κύριος Πολ ήταν η εξαίρεση στον κανόνα μου και αυτή την εβδομάδα και σε αυτή την εκπομπή μάλλον.
να προσπεράσω στο πρώτο τηλέφωνο, να πάω μάλλον στο πρώτο τηλέφωνο, προσπερνώντας το τραγούδι κλειδί. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι κλειδί νούμερο 1. Πάμε! L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Γιατί πάντα το θέμα μας είναι η αγάπη εδώ στον Ina's Night. Πάντα μιλάμε για αγάπη, πάντα η αγάπη μας απασχολεί, πάντα μας βασανίζει, μας τυρανάει κάτι της και ολίγον τι. Αλλά δεν μας άμε, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε, για να τα αναλύουμε και να τα λύνουμε όλα. Οπότε όσο έχετε την Ina και τον Κωστάκη φυσικά, γιατί πάμε πακέτο πλέον να ξέρετε, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Μη φοβού, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τη μία done. Θέλω να ακούσω το επόμενο dream, γιατί το πρώτο παραδοσιακά είναι του κυρίου Πολ, φυσικά. 2, 11, 55, 50, 537 και 538 και περιμένω να ακούσω, να δω τι θα ακούσω μάλλον. Και μέχρι να γίνει αυτό θα ήθελα να πω ότι όπως και χθες, έτσι και σήμερα, δεν έχω συγκεκριμένο θέμα, όπως καταλάβατε. Και αυτό γιατί θέλω να πάρετε τα πράγματα πάνω σας, καθαρά, χωρίς καθοδήγηση. Θέλω ό,τι σας απασχολεί πραγματικά και ό,τι θέλετε να πείτε, να το πείτε από μόνοι σας, χωρίς να έχετε κάτι πάνω στο κεφάλι σας, ότι ξέρεις, πρέπει να πω αυτό ή πρέπει να πω εκείνο ή πρέπει η ιστορία που θα πω και με απασχολεί να είναι παρεμφερή με το θέμα. Όχι, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος, καμία τέτοια πίεση. Όπως πάντα, απλώς σήμερα το επισημαίνω ειδικότερα. Επίσης, τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι η διαδικασία της ατάκας δεν παγώνει επειδή δεν θα κάνουμε εκπομπές για 2 εβδομάδες. Να ξέρετε ότι συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα χαρώ πάρα πολύ εκεί στις διακοπές μου να βλέπω ότι συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα και μας ψάχνετε γενικά. Θα χαρώ πάρα πολύ που θα σας λείψουμε, αν σας λείψουμε. Εμάς σίγουρα θα μας λείψετε. Αλλά έτσι κάπως θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε και να το παλέψουμε και να γεμίσουμε το κενό. Λοιπόν, να ακούω τηλέφωνα, να ακούω, να βλέπω κινητικότητα στο τηλεφωνικό. 2, 11, 55, 55, 37 και 538 και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να ακούσω το επόμενο τηλέφωνο. Είπαμε ότι σήμερα θέλουμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί σας. Θέλουμε να σας ακούσουμε και θέλουμε γενικά αυτή η τελευταία εκπομπή, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου όπως είπα,
Να είναι γεμάτη. Να είναι γεμάτη από εσάς, να είναι γεμάτη από τις ιστορίες σας, να είναι γεμάτη από τα λόγια σας, να είναι γεμάτη από θετική ενέργεια, γεμάτη από χαρούμενες ευχές, από εικόνες ωραίες και όλα αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε γραμμή. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε γραμμή. Λοιπόν, δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί δεν ξέρω τι συνέβη τώρα ξαφνικά εδώ. Ένα ταρατατζούμ, γενικότερα μια αναταραχή. Πάμε, τη βγάζουμε. Για δώσε. Ναι. Μίνα. Ναι, Δόμνα. Τι κάνει? Καλά είμαι εσύ. Καλά κι εγώ. Μόλις χώρισα. Μόλις χώρισες. Εγώ και το τραγούδι, δηλαδή συγκλονιστικό. Σε ακούω όμως τα καλύτερά σου, Δόμνα. Δεν σε ακούω καθόλου έτσι στεναχωρημένη. Ναι, Νίνα, γιατί νομίζω ότι έχω αρχίσει να ερωτεύομαι τον άλλον. Δεν θέλω να τον αποκαλέσω. Νάτο. Δεν θέλω να πω τη λέξη αυτή, γιατί μου φαίνεται ανήθικο στα αυτιά μου. Αλλά ναι. Δεν είναι. Γιατί σου φαίνεται ανήθικο, Ντόμ? Εντάξει, και πατέρα και γιο. Εντάξει ρε εσύ, Δόμνα, τώρα, ό,τι μπορεί να πάρει κανείς, καλό είναι. Απενοχοποιήσου επιτέλους. Δηλαδή, είπαμε, τώρα το βρήκες τον έρωτα τον καινούργιο στη ζωή σου, το θέμα είναι να τον ζήσεις. Τι έγινε, πες μου στο ραντεβού με τον πρώην. Επιτέλους πρώην, Παναγία μου, ναι. Ναι, αρχικά, εγώ πίστευα ότι δεν θα το πάρει και πολύ βαριά, διότι θεωρούσα ότι παίρνει και λίγο το χρόνο του μαζί μου. Ναι. Είχα κολακευτεί βέβαια, επειδή ήταν, όπως είπα, πολύ γοητευτικό κτλ. Κτλ. Μην επαναλαμβάνουμε. Ναι. Αλλά και περιποιητικό και περνούσα πολύ όμορφα. Αλλά εντάξει, θεωρούσα ότι οκ, δεν θα μου έλεγε και κάτι. Γιατί το πήρε βαραίος, το πήρε κατάκαρδα. Κατάκαρδα όχι, αλλά και γιατί. Γιατί γύρισα και το είπα εγώ, ότι θεωρώ ότι διαφορά ηλικία θα χαθεί εμπόδιο στη σχέση μας. Δεν είναι καλή επιλογή, παρόλο που περνάμε όμορφα και είμαστε καλά. Εντάξει, σου λέω, είναι πολύ νωρίς για να πω ότι έχω βαθιά αισθήματα για σένα, γιατί θα ήταν ψέμα σου λέω κάτι τέτοιο. Είπες εσύ. Είμαστε πολύ λίγο καιρό μαζί. Ναι. Δηλαδή, ήμουν πολύ straight. Του είπα τους λόγους πραγματικούς, δεν του είπα βέβαια ότι... Ότι υπάρχει κάποιος άλλος. Ναι, αλλά άφησα να νοηθεί ότι ρε παιδί μου, θα μπορούσε να υπάρξει, ότι δεν αισθάνομαι αρκετά ερωτευμένη και ενθουσιασμένη μαζί του, ώστε να είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να με κρατήσει. Ναι. Αυτός όταν το είπες αυτό, πώς αντέδρασε, Δόμνα? Και όχι, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα και πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί πιστεύει ότι ταιριάζουμε πολύ και ότι του γεμίζω ένα κενό που είχε. Δηλαδή, εσύ τον είδες ότι ο άνθρωπος προσπαθούσε και ότι δεν του είπες εσύ θέλω να το τελειώσουμε και το έληξε αυτός με χαρά, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, δεν το έληξε με χαρά. Βέβαια, σεβάστηκε την άποφασή μου. Ναι, δεν σε πίεσε. Ότι... Ορίστε. Δεν σε πίεσε, λέω. Όχι, όχι. Μου λέει ότι έτσι καταλαβαίνω, γιατί εγώ του είπα και το εξής. Του λέω, σκέφτομαι και τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι παλαιόναρχος. Και θα είναι πάρα πολύ άσχημο για εκείνο να μάθει ότι θα φτιάξει με έναν άνθρωπο που είναι συνομιλικός του. Του είπες τέτοια πράγμα, ρε Σιδόμνα. Ναι, μα να σου πω, είπα αλήθειες. Του είπα αλήθειες. Και να σου πω και κατ' ακόμη. Ναι. Ο πατέρας είναι μικρότερος από τον... Σοβαρά. Ναι. Όχι ναι. Πολύ, 3 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, και εγώ τώρα τα σκέφτομαι. Ναι. Προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ από την κατάσταση. Είναι λίγο τραγικό. Δηλαδή, καλά. Ναι. Αντικειμενικά. Δόμνα μου, εντάξει, δεν τον παντρεύτηκε τον άνθρωπο. Πέρασες μαζί του κάποιες στιγμές, εν πάση περιπτώσει, όμορφες. Μοιράστηκες μαζί του κάποιες καταστάσεις, τέλος πάντων. Πήγες για το φαγητό σου. Τώρα με το Viagra που παίρνει. Έγινε και παιδάρι. Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσω, μάλλον είναι να ανέβω στο σκαμπό και να αρχίσω να χορεύω τσουφτετέλια, παιδιά.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή τώρα τον παππού τον ερωτιάρει. Στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα. Λοιπόν, Κώστα, νομίζω ότι άργησες να το βάλεις στο τραγούδι στη Δόμνα, γιατί τώρα τον έτζασε τον παππού. Και τώρα πρέπει να βάλεις, και δεν θέλω να σε καθοδηγήσω, ο νέος είναι ωραίος, αλλά έχει ο παλιός είναι αλλιώς μετά αυτό συνέχεια. Τέλος πάντων, αφινόμαστε πάνω σου. Για πες, Δόμνα. Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Κεντάει, κεντάει ο Κωστάκης. Με μπέζει λιγάκι. Σε μπέζει. Όχι, όχι, Δόμνα μου, ο Κώστας δεν σε μπέζει, ο Κώστας παίζει. Είναι διαφορετικό πράγμα. Το θέμα είναι ότι ο Κωστάκης τραβοβελονιά το πάει. Κεντάει, σου λέει. Κεντάει. Έχει τώρα 3-4 εκπομπές που δίνει πόνο. Δεν σου κρύβω ότι εντάξει, ο Κώστας είναι η πρώτη φωνή που ακούω όταν παίρνω τηλέφωνο. Ότι τον έχω αγαπήσει όπως έχω αγαπήσει και σένα. Γοητεύεις, Κώστα, γοητεύεις. Κάνεις αναταράξεις. Αλλά και εμένα είπες, Δόμνα μου, ε. Ναι, εδώ πέρα έχω πει όλη μου τη ζωή. Γλυκούλα, και εμείς σε συμπαθούμε πάρα πολύ και ειλικρινά, εγώ χαίρομαι που παίρνεις κάθε φορά τηλέφωνο και παίρνεις τύπου με λαχτάρα να τα πεις στην κολλητή σου, ξέρω εγώ, να τα μοιραστείς. Κάθε εξέλιξη καινούργια που έχουμε, που έχεις μάλλον, την παίρνεις και... την παίρνεις, λέω, παίρνεις και τη μοιράζεσαι. Μανίνα, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί δεν θα σου κρύψω ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω την εκπομπή. Θα πω την αμαρτία. Σε παίρνω από το κινητό μου, γιατί τώρα από λεπτό σε λεπτό ναι. Θα έρθει το παιδί, ο νέος, και θα βγούμε. Οπότε είμαι σε μια κατάσταση, ξέρεις. Στις 9 του Μακαρίτη, άλλον βάλαμε στο σπίτι. Ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται εδώ, μου και πολύ καλά κάνεις. Αχ, δεν είναι τι να κάνω. Θα δω την εκπομπή όμως, στο κανάλι του YouTube. Στο κανάλι. Γιατί κάθε φορά τη βλέπω και δεύτερη φορά να ξέρεις, τέτοια δυναμία. Δόμνα, στο κανάλι στο YouTube. Και live και σε επανάληψη. Ακριβώς, στο κανάλι στο YouTube τη Ζούγκλα, Νίνα Νάιτ, όλες οι εκπομπές. 14 εκπομπές για πάρτι σας. Και το 7 ημέρες TV στο τέλος θα εκδώσει χρυσή κασετίνα με τις εκπομπές μας, σου λέει. Εγώ θα την αγοράσω, να είσαι σίγουρη. Καλεπλάκα κάνω. Λέω, εάν, που δεν ξέρει. Τι ακούμε, Δόμνα, έχεις ακούσει τι ακούμε, τι ακούμε. Κάτι βαρύ, κάτι ασήκωτο, κάτι μαγιόρικο. Ακούμε αυτό που πρέπει. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Αυτό τι είναι, Σφυράκης. Ασπυράκος. Δεν έχει σημασία, της ίδιας εποχής ήταν, της ίδιας σχολής αυτοί οι δύο. Αλλά δυνάμωσέ το λίγο για τη Δόμνα. Δόμνα, άκου! Κατάλαβες, ντουρούμ. Ούτε για μια φορά. Το τελευταίο δάκρυ μου και μια ζωή θα σβήσω. Θα σε ξεχάσω σ' άλλη. Ναι, Δόμνα, για πάρτι σου! Άκου! Α, έρθει κάποιος να χορέψει ένα ζυμπέκικο. Να μην πονάει άλλο πια. Πρέπει αλλού να πάει. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά. Να μην πονάει άλλο πια. Πρέπει αλλού να πάει. Άκουσες, Δόμνα? Άκουσα. Το είπε και ο Αηδός, το είπε και ο Κωστάκης. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Καλά, όχι ότι τώρα τον είχε τρελό έρωτα η Δόμνα το γέρο. Μην τρελαθούμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Έχει τώρα τρελή καψούρα με το νέο. Η Δόμνα. Ε. Μάνα, έχω γοητευτεί πάρα πολύ. Έχεις γοητευτεί τώρα αφού έχεις πάρει τα όρια και τα άγρια βουνά, βρες η Δόμνα μου και τρέχεις να τον βρεις. Είναι κούκλο. Είναι τόσο ωραίο. Πού κρύβονται αυτοί οι άντρες, ρε εσείς, παιδιά? Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, αν είναι να πάω στα εξωτερικά να ζευγαρώσω, άσε, δεν θέλω, κάθομαι εδώ. Τι να κάνω. Ρωτάει ο Κώστας, μελαχρινός είναι, μελαχρινός. Είναι καστανός. Είναι καστανός.
Καστανό. Τι θέλεις, Κώστα, ήθελες να είναι μαυροτσούκαλος της Δόμνας ο άντρας? Όχι. Έχει τις προτιμήσεις του ο Κωστάκης. Α, συγγνώμη, δεν σε δίνουμε όπου και όπου, Δόμνα μου. Θα στείλω και φωτογραφία μου, να με έχετε να με βλέπετε. Νίνας Νάιτ, www.facebook.com, κάθετος Νίνας Νάιτ. Περιμένουμε τη φωτογραφία του καινούργιου γκομενακίου σου, Δόμνα. Έμα ναι, γιατί αν δεν εγκρίνει ο Κώστας, ποιος θα εγκρίνει? Αχ, Νίνα, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι συμβαίνει, σου βάλε κι άλλο τραγούδι. Βρες η Κώστα, μήπως έχεις ερωτευτεί τη Δόμνα? Τι καντάδες είναι αυτές? Α, έχεις άλλους έρωτες, λέει. Δηλώσεις κάνει ο Κώστας. Και έχω αρχίσει και τρομάζω τώρα εδώ πέρα με αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, Νίνα? Να κοινοποιήσεις στη σελίδα σου στο Facebook μία φωτογραφία του Κώστα. Γιατί εμένα σε βλέπουμε, τον Κώστα όμορφο. Είναι ένας κούκλος το αγόρι μου, είναι ένας κούκλος. Δελικανής αψηλός είναι, δελικανής. Μελαχρινός. Εσύ στον κρύβο. Να κάνω σχέση με τον γέροντα όπως λες και εσύ και μετά να βρω τον γιο. Μπορεί να χαρακτηθεί τον Κώστα πιο πριν. Μια ενδιάμεση κατάσταση. Ούτε πολύ γέρος, ούτε πολύ νέος, ούτε πολύ καραφλός, ούτε πολύ καστανόξαντος. Είναι ό,τι πρέπει ο Κώστας. Κατάλαβα. Οπότε σε περίπτωση που δεν σου κάτσει το ειδήλιο, έχουμε εμείς εδώ έτοιμο πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Και πού θα πάτε εδώ, θα πάτε για φαγητό τώρα, για ποτό, γιατί? Για ποτό. Α, θα πάτε να πιείτε. Πολύ καλά. Ταξίδια πάντα έτσι αγιάζουν. Ναι, θα κατέβω κέντρο. Ναι, εγώ είμαι και φυσιά. Θα κατέβω γκάζι. Τι θα κατέβεις? Γκάζι. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Πες μας και σε ποιο μαγαζί να έρθουμε με τον Κωστάκη μετά. Μόλις τελειώσουμε θα το πω στο Κώστα. Τι? Λέω μόλις με τηλέφωνο θα το πω στο Κώστα. Α, ναι, Κώστα. Ενώ... να... σου κάτσε, Έμα! Δεν κάνετε χαλάστρα όμως, γιατί θα ξέρετε όλες. Θα έρθουμε από πίσω και θα κάνουμε τέτοια. Γιατί τώρα δεν εκτεθούμε και μάθουμε τη μέρα χώρου του πατέρα του. Όχι, όχι. Αλλά Δόμνα, ξέρεις τι, εγώ θέλω πάρα πολύ, επειδή σίγουρα εσύ θα έχεις εξελίξεις μέσα στις γιορτές, να δούμε πώς θα κάνεις Χριστούγεννα, θέλω τώρα εγώ. Μη σε καλέσει αυτό στο σπίτι του και βρεθείς εκ δεξιών με τον πάτερ και αριστερών με τον ιό. Όχι, το αποφύγω. Να το αποφύγεις. Ξέρεις εσύ, ελύσεσαι, είσαι χέλη, Δόμνα, δεν σε φοβάμαι. Θα το αποφύγω, Νίνα μου, γιατί καήκαμε. Καήκαμε, Δόμνα μου, έτσι ακριβώς όπως θα λες. Ξέχασα να σου πω ότι μου είπε ότι θέλει να διατηρούμε επαφή ο πατέρας. Θα διατηρείτε επαφή ούτως ή άλλως. Αυτός κοιμάται και τύχει του δουλεύει. Είναι κανονισμένο από πριν, έπρεπε να το πεις. Και εγώ του είπα πολύ ευχαρίστω. Ξέρεις τι σκέφτομαι να κάνω? Σε κανένα μήνα να του πω ότι ερωτεύτηκα ένα νέο παιδί, έτσι ώστε να μπορέσω να παρουσιαστώ και ως νύφη. Τι να κάνω? Πρέπει να σκεφτώ και το μέλλον. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, ειδικά τον πρώτο καιρό. Αλλά αν το κάνεις έτσι μεθοδευμένα, όπως εσύ το σχεδιάζεις στο μυαλό σου, στο πανούργο σου μυαλό, Δόμνα, και μετά συναντηθείς, ρε παιδί μου, αφού σου έχει πει να κρατήσετε μία επαφή, να πας για ένα καφέ μαζί του και να του πεις: κοίτα να δεις, αγαπητέ μου, εγώ βρήκα ένα νέο παιδί και αφού θέλεις να κρατήσουμε μία επαφή, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη και μπύρι, και μετά να εμφανιστείς μπροστά του και να παραδεκτείς ότι όντως είχε σχέση με τον πατέρα, γιατί αυτά δεν σβήνονται και δεν κουκουλώνονται, Δόμνα. Μα έχω κάνει ήδη εισαγωγή στον άλλον και όπως σου είπαμε τον άλλον, δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα. Τι έχεις κάνει? Δεν έχω κάνει εισαγωγή. Του είπα ότι μόλις χώρισα, αυτό το είπα βέβαια πριν χωρίσω. Του είπα ότι μόλις χώρισα. Α, Δόμνα! Μεγαλύτερο σε ηλικία άντρα. Δόμνα, μόλις με ενημέρωσαν μάλλον, ότι έχουμε μία παρέμβαση. Δεν έχω ιδέα, Δόμνα. Λες να μας έχουν πάρει χαμπάρι και να φάω ξύλο κι εγώ που φαίνομαι. Ποιος... Μην θα κλείσω. Κάτσε λίγο να δούμε, γιατί εγώ δεν θα ξέρω πού να φύγω. Η αγαπητή Δόμνα. Ορίστε. Νίνα μου, καλησπέρα. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και γερή και δροσερή, όπως σε βλέπουμε μέσα από το ίντερνετ. Αλλά πες της κυρίας Δόμνας, αυτά τα πράγματα που πάει να κάνει, μου θυμίζουν σε άλλες, μας πάει σε άλλες ιστορίες. Πάνε να χωρίσω ένα πατέρα και γιο.
Τόσα παλικάρια δεν είναι έξω στην κοινωνία να χωρίσει ένα, ναι. Αγαπητέ, γεια σας. Χρήστος λέγουμε από Περιστέρι. Γεια σας, Περιστέρι. Κύριε Χρήστο. Κύριε Χρήστο. Σας σε ακούω. Σε ακούω και σε χαίρομαι γιατί είμαι μόνος. Δουλεύω βράδυ νύχτα και με διασκεδάζετε και άκουσα την κυρία Δόμνα και λέω πάει τώρα να μπει μέσα στο πατέρα και γιο. Εσείς δεν είστε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έτσι για να ξέρουμε τι κάνουμε, τι λέμε. Όχι, είστε... το λέω εγώ. Μπορώ να κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Σε μένα ή στη Δόμνα. Την κυρία Δόμνα. Κυρία Δόμνα, ο κύριος Χρήστος. Πείτε χάρηκα. Χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι να είσαι και μοντέρνα από ό,τι καταλαβαίνω από τον τρόπο που μιλάς. Τι ηλικία παίζεις, σε τι ηλικία παίζεις. Τι εννοείται. Τι ηλικία έχει η Δόμνα απλά. Α, τι ηλικία έχω εγώ. Βέβαια. Είναι 27. Α, δεν δικαιολογείσαι. Δεν δικαιολο... Και σε ποια περιοχή μένεις αν επιτρέπετε. Ορίστε. Και σε ποια περιοχή μένεις αν επιτρέπετε. Στην Κηφισιά. Κηφισιά. Ναι. Πάνω ή κάτω. Αν να σας πω, λοιπόν, στο κέντρο. Και downtown, ε. Downtown. Μπράβο, yeah. Χαίρομαι που γνωριζόμαστε μέσω τηλεφώνου. Αλλά όμως τώρα με τον πατέρα, με το γιο, αυτά τα πράγματα μου θυμίζουν ελληνικές ταινίες του 70. Δεν ακούσατε όμως ολόκληρη την ιστορία, μάλλον. Α, μπορεί να μην ακούσα, γιατί μπήκα στα τελευταία 10 λεπτά. Αλλά... γιατί ήταν τυχαίο. Τυχαίο. Σε αυτή τη ζωή τυχαία είναι όλα. Αλλά αυτό τώρα που πάνε να κάνεις, αν επιτρέπετε, δεν στέκει. Μα δεν ήξερα ότι ήταν γιος. Και τώρα που το μάθεις, τι θα κάνεις. Μα χωρίς. Τι να κάνεις. Αυτό λοιπόν. Άκουσα μια παλικαρίσια απάντηση. Άρπατη. Μπράβο. Όχι άρπατη. Αυτό περίμενα να ακούσω από μια αξιοπρέπεια την κυρία. Κοίταξε να δείτε, αγαπητέ Χρήστο. Λέγε Νίνα μου, πες μου. Θα σας πω, εγώ αντρίκια και σταράτα. Αντρίκια δεν μπορεί να το πεις. Φυσικά μπορώ τώρα, μεσχέ. Τι να λέμε, άντρας είμαι, μην κοιτάς εδώ το τούλι και το φρουφρού. Καθίστα κατουρά, άστο. Προχώρα στο παρασύνθημα. Ας κάτσω γιατί δεν με παίρνει. Είναι πολύ, πολύ βαρύς ο κύριος Χρήστος τελικά. Λοιπόν, μπορεί όλα αυτά που συμβαίνουν να με ξεπερνούν, αγαπητέ, αλλά να ξέρετε ότι η Δόμνα έχει μια ιστορία εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ότι παίρνει και ξαναπαίρνει και ότι την ξέρουμε μέχρι την τελευταία εξέλιξη την ιστορία της. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Δεν είπα, εγώ συμφωνώ ότι είναι καλή κοπέλα. Συμφωνείτε. Εντάξει, γι' αυτό δεν αμφιβάλλω. Αχα. Αλλά τόσοι νέοι άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί στην κάτω και φυσιά. Αγαπητέ με συγχωρείτε. Τόσοι νέοι, ωραίοι, μοντέρνοι. Εκεί πήγε να πέσει. Αγαπητέ Χρήστο, ακούστε με και με πλούσια τα αισθήματα. Με πλούσια τα αισθήματα. Πλούσια είναι τα αισθήματα, αλλά ακούστε να δείτε τώρα πώς έχει η κατάσταση, κύριε Χρήστο. Η Δόμνα είναι μια νέα κοπέλα. Κόψε το κύριε Χρήστο, γιατί με κάνει για 60 χρόνια και είναι 47. Ορίστε. Για το Χρήστο. Χρήστο, η Δόμνα είναι μια νέα κοπέλα της οποίας το αίμα της βράζει και χοχλάζει επικίνδυνα. Είχε φάει τα στραπάτσα της από εδώ και από εκεί λοιπόν, γιατί εμείς τα ξέρουμε και πολύ πιο πριν από τη σχέση αυτή. Έχετε βιογραφικό βλέπετε. Βεβαίως, η Δόμνα μας συνοδεύει καιρό. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε και η σκούφια μου από που κρατάει. Ξέρεις ποια είμαι. Τι τραγούδι τώρα αυτό τώρα, τι τραγούδι. Λοιπόν, και δύο γραμμές και τραγούδι. Λοιπόν, βάλε κάτι, Δόμνα... βάλε κάτι πιο ερωτικό, κάτι, θα ήθελα κάτι ιταλικό για την περίπτωση. Χριστό. Έλα μάνα μου, λέγε. Έλα μάνα μου. Βέβαια. Ναι μάνα μου. Κάτω παυλάκι είμαι, γι' αυτό το μιλάω, γι' αυτό μιλάω έτσι. Το μιλάς πολύ ωραία το καλιαρντό, να ξέρεις, μ' αρέσεις. Καλιαρντό, ελληνικά, καλιαρντό. Σταράτα και όμορφα. Ωραία. Επειδή την παρεξήγησες νομίζω ο λίγο. Δεν την παρεξήγησα. Όχι, λάθος, όχι την παρεξήγησα, αλλά τώρα λέω, πού πάει να μπει τώρα μέσα στο... Πού πάει να μπει τώρα μέσα εκεί τώρα. Δόμνα μου, μη συγχύζεσαι. Δεν με αφήνει ο Μεσχέ τώρα να εξηγήσω εγώ να πω την ιστορία με τη σειρά. Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, βρήκε το... Το πας καλά τώρα. Προχώρα το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες. Λοιπόν, βρήκε η Δόμνα τώρα τον άντρα αυτόν, τον ερωτεύτηκε τρόπον τεινά. Τον μεγάλο, τον μικρό. Τον γέροντα μιλάμε τώρα. Λοιπόν, τον βρήκε, τον ερωτεύτηκε, τσιλιμπούρδησε το τσιλιμπούρδησε. Παρένθεση, παύση. Τι ηλικία παίζει ο γέρος. Όχι γέρος. 55 ετών. Πόσο! Στην ηλικία σου, Χρήστο μου. 55. Τι να κάνω. 55 είπατε.
55. Ναι. Γάμω τη Γαλλία μου, γάμω. 55 χρονών. Με σχέδιο στο Σιλάνς. 55 με 22. 27 καλέ. 27 με 55. Γιατί Χρήστο μου, γιατί είσαι πουριτανός. Ο έρωτος δεν κοιτάει ηλικία. Α, είναι τυφλός. Όχι, όχι, όχι. Μια δροσερή κοπέλα 27 χρονών είναι απαγορευτικό να πηγαίνει πάνω από 35. Λοιπόν, τι να της προσφέρει, τι να της προσφέρει. Πολλά της έχει προσφέρει. Τώρα πήγε στο Λονδίνα, στα Λονδίνα τόσα της έφερε. Πες Δόμνα. Έχω πάθει σοκ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τι είπες Κώστα μου. Έχω πάθει σοκ. Πες εσύ για μένα. Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, η συνέχεια είναι ότι της τελείωσε της Δόμνας. Γνώρισε το παλικάρι το νέο, το φρέσκο, το σπαρταριστό, όπως λες και εσύ. Α, τώρα, τώρα έρχεσαι εκεί που θέλω εγώ. Σπαρταριστό. Σπαρταριστό. Την έτσι να την υπογραμμίσει αυτή. Μυρίζει θάλασσα, Χρήστο μου. Μυρίζει έτσι, θάλασσα. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και τον ερωτεύτηκε τώρα. Τον άφησε τον παλιό, τον χώρισε. Το αλλά γέρο, συνέχεται... το γέρο, έτσι θα μιλάμε. Το γέρο, εντάξει, δεν σου ρίχνει και πολύ τώρα, Χρήστο μου, αν θες να τα πούμε αντρίκια και στα ράτα. Μας παίρνει κάτι φορά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά συνειδητοποιήσαμε στην πορεία ότι ο ένας είναι μπαμπάς του άλλου. Τι να κάνουμε τώρα, να την κρεμάσουμε την κοπέλα που πήγε και ερωτεύτηκε. Όχι βέβαια, θα αφήσει το γέρο και θα πάει με το νεαρό. Απλά μα αυτό έχει κάνει, Χρήστο μου. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, δω, μου χωρίς να μιλήσω. Και εγώ κουμπάρος. Τι? Και εγώ κουμπάρος. Ε, όχι. Δεν γίνεται να ξέρετε την ιστορία. Θα προδοθώ. Θα σκοτωθεί, μου το κάνει αυτό και έχουμε τι μεταλλακτάρε και γράφει αύριο η Εσπρέσο πρωτοσέλιδο. Θα προδοθώ, λέω, θα προδοθώ. Θα προδοθεί, ποιο? Δεν γίνεται να κάνω κύριο Κουμπάρα που τα ξέρει όλα. Πάμε το νέο. Καλέ, εγώ θα γίνω κουμπάρα και ο Κωστάκης σε αυτό το γάμο. Αυτή την παντριά εμεί την έχουμε ευλογήσει πρώτη. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα καλέσουμε τον κύριο Χρήστο να έρθει να παρακολουθήσει, θα του δώσουμε και μια μπουμπουνιέρα και έξω από την εκκλησία. Κόστο κύριο. Με κάνει για 60, με κάνει για γέρο. Το Χρήστο, λοιπόν, θα τον καλέσω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Χρήστο μου. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εμείς. Να είστε πάντα καλά, δροσεροί και φάτη. Δεν με σκιάζει φοβέρα καμιά, και Χρήστο. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε. Τώρα που σας έμαθα και έχουμε στη Δόμνα να είναι δροσερή, φρέσκια και να βρει τον άνθρωπο που θα την κάνει ευτυχισμένη. Ρε, εσύ, Χρήστο, σε όλους τα ίδια εύχεσαι. Ευχαριστώ, λέει η άλλη. Καμία πρωτοτυπία. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εμείς, καλές γιορτές. Φιλάκια. Επίσης, καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης. Λοιπόν, Δόμνα. Σκιάχτηκα. Κι εγώ σκιάχτηκα. Εγώ να δεις που νόμιζα ότι ήταν ο γέροντας τώρα και μας έχει πάρει να μου την έστεινε καραούλη απ' έξω με κάνα ματσούκι. Και μένει κοντά στο στούντιο, νομίζω. Α, είναι και ο Κώστας εδώ. Α, τι? Βόρεια δεν είναι το στούντιο. Βόρεια, πιο βόρεια δεν γίνεται. Οπότε είναι και κοντά. Αλλά μη φοβάσαι, Δομνάκη, τώρα όλα καλά. Αφού συμφώνησε και ο Μεσχέ, ο Χρήστος, ο κάτω από τα Βλάκης, μια χαρά είμαστε. Αισθάνομαι μια ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα. Κι εγώ, Δόμνα μου, κι εγώ τρόμαξα. Αρκετά μπορώ να πω. Αλλά δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Τώρα το ξεπεράσαμε και αυτό, να δούμε τι άλλο θα μας τύχει. Έμα. Λοιπόν. Εγώ σου λέω ότι ακούγεται αρκετά ανήθικο, καλύτερα να σταματήσω. Καθόλου ανήθικο, έλα ρε εσύ Δόμνα τώρα. Εντάξει, συνέβη, μπορεί να συνέβη και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν αυτά. Άσε μας τώρα, σιγά, σου συνέβη, τελείωσε. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα βάλουμε κλειδαριά στην καρδιά μας. Όχι Δόμνα. Είμαι που σε προσλάβω για δικηγόρο όταν μαθευτεί η αλήθεια και δεν θα ξέρω πού να κρυφτώ. Καλά, θα έρθεις να σε κρύψουμε εμείς εδώ πέρα, άστο, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, Δομνάκι μου, να περάσεις υπέροχα, να απενεχοποιηθείς εντελώς, μη σκέφτεσαι βλακίες. Ζήστο όσο πιο έντονα μπορείς να το ζήσεις, παίρνα καλά. Και εμείς εδώ θα είμαστε και μέσω Facebook, δηλαδή μες στις γιορτές. Ξαναρίξε μάστορη τη σελίδα. Οπωσδήποτε. Στείλε, περιμένω να δω και φωτογραφία το μουτράκι του αγαπητικού τώρα, να ξέρω πού το δίνω το κορίτσι μου. Αχ, θα σου αρέσει, είμαι σίγουρη. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω. Λοιπόν, Δομνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ γιατί και εσύ είσαι ένας άνθρωπος, να πω τώρα πάλι, που μας στηρίζεις από τις πρώτες μας εκπομπές. Από την πρώτη εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, κι εσύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι Ζούγκλα δεν έβλεπα ποτέ πολύ. Αλλά με την εκπομπή σου έχω κολλήσει και όχι μόνο αυτό, παρακολουθώ και τις άλλες εκπομπές τώρα. Έχουμε ωραίες. Να ήθελα να ανοίγω πιο συχνά το PC μου και να πληκτρολογώ αυτό το Web TV. Χαίρομαι πάρα πολύ, Δόμνα, γι' αυτό, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίνα. Και
σε ενημερώσω. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Φιλάκια πολλά, γλυκούλα μου. Φιλάκια. Να περάσεις υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εσύ. Δυνάμωσέ το. Μια άλλη σαν και σένα, βρε Κώστα, λέει. Μια άλλη εσύ, μου λέει ο Κώστας. Λοιπόν, και ευχαριστώ που μου το αφιερώνεις. Λοιπόν, τρόμαξα λίγο με την παρέμβαση του Μεσχέ αυτού του κυρίου Χρήστου, γιατί ήταν λίγο επιθετικός, ήταν λίγο... Πολύ μπρουταλιάρης. Δεν έχω συνηθίσει εγώ τέτοιους άνδρες εδώ μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Περιμένω το τηλέφωνά σας με φόβο και πάθος, γιατί πλέον φοβάμαι κιόλας να δω τι θα αντιμετωπίσω. 2-11-55-55-37 και 5-38, αν το 5-37 κάνει βου. Λοιπόν, και περιμένω, και δεν θα περιμένω πολύ, γιατί νομίζω, αν άκουσα καλά, ότι το επόμενο τηλέφωνο έχει ήδη σκάσει. Γεια σας. Τι κάνετε? Ο Γιώργος ο κριτικός. Αυτός είμαι. Γεια σας. Με φωνή γιατί είμαι χάλια. Για να σε ακούσω, Γιώργο. Τι γίνεται? Τι έχεις, είσαι κρυωμένος? Κρυωμένοι είμαστε όλοι, δεν είμαστε χάλια. Ω, περαστικούλια βρε σε όλους σας. Χάλια, πέσαμε στη λούπα κι εμείς. Εντάξει, περαστικά είναι αυτά, μωρέ. Μόνο τέτοια να μας βρίσκουν. Εντάξει, ταλαιπωρία είναι, δεν είναι... Ότι παθαίνεις κάτι, αλλά ταλαιπωριέσαι κάποιες μέρες. Όσο ας πούμε τώρα, τρεις μέρες ήμουν στο κρεβάτι σε κόμμα. Πυρετό, πονοκέφαλος, τέτοια. Περαστικά. Τα ίδια, η Όλγα τα ίδια, άστα, μην τους δέχνει. Είστε όλοι κρεβατωμένοι. Όλοι. Όλη η οικογένεια. Τι γίνεται εκεί πέρα, Βρενίνα? Ορίστε. Τι γίνεται εδώ εκεί? Ο χαμός, βρε Σίγερ, θα με κυνηγάνε, με καλάζνικοφ εδώ πέρα με αυτά που γίνονται. Άρα εδώ έχουμε κρίση, θα κάνουμε κουμάντο. Βρε Σίγερ, έλα κάνε τα κουμάντα σου, γιατί με τις πέτρες θα με πάρουν καμιά ώρα, ότι φταίω εγώ. Θα στρίψουμε τις μουστάκες που δεν έχουμε και θα έρθουμε. Τι θα? Θα στρίψουμε τις μουστάκες που δεν έχουμε, λέω, και θα έρθουμε από εκεί να τα κάνουμε λαμπόγια λόγα, να δέψουμε τη βουλά. Έτσι βρε κριτικέ, έτσι κριτήκα ρε Λεβέντη. Τι γίνεται. Τι να γίνει, καλά, εδώ είναι η τελευταία μας εκπομπή σήμερα για το 13 και θέλουμε να σας ακούσουμε όλους εσάς που μας στηρίζετε τόσο καιρό. Παρόλα τα χάλια μου, δεν πρέπει να την πάρω, να σου πω τουλάχιστον μια αρχή, τίποτα, μια καλησπέρα. Γλυκούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης, πώς θα περάσετε τα Χριστούγεννα, τις γιορτές, την πρωτοχρονιά? Ερωτητικά και οικογενειακά, κλασικά. Παιδιά, οικογένειες. Τα καλύτερα είναι αυτά, Γιώργο. Ναι, εντάξει, χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Κανένα. Και οι βολτούλες με παρέες χρειάζονται. Αλλά τα Χριστούγεννα ως επιτοπλίστων είναι πιο οικογενειακές γιορτές. Μόνο αυτό μπορείς να κάνεις τώρα στις εποχές έτσι κι αλλιώς. Δεν σε παίρνει. Τα παλιά τα ξεχάσουμε, δεν παίζουν πλέον. Οικογενειακά εδώ, με τους γονείς, τα αδέρφια μου, πεθερικά, έτσι, σε αυτή τη φάση. Μια τρελή οικογένεια είστε εκεί πέρα. Κάπως έτσι, δεν μου φαίνεται. Και πολύ άρρωστη οικογένεια κιόλας, γιατί σε ακούω όντως πολύ χάλια. Σου λέω δύο μέρες δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ανοίξω τα μάτια μου από το πυρετό. Μα είστε και υπερευαίσθητοι, βρε Γιώργο μου, εσείς εκεί. Η κριτική λίγο κρύο έκανε, αμέσως την αρπάξατε την πούντα. Τα ήλιος πρέπει να είναι. Γιατί πέφτουμε σαν τα έλα το ένα σαν τον άλλον. Λες, να είναι ίωση. Στάνταρ αυτό. Τώρα σήμερα, ας πούμε, έπιασε το μεγάλο μου το γιο. Ναι. Και έχει πέσει τάβλα στο κρεβάτι, του δίνουμε αντιπυρετικά να δούμε για να πέσει πυρετό. Ο μεγάλος σου γιος, Γιώργο, πόσο χρονών είναι? Μεγάλος μου είναι 11. Α, είναι πολύ μεγάλος ο μεγάλος. Ο μεγάλος είναι 11, ο μικρός είναι 4. 4,5 στα 5 δηλαδή. Τέλεια, έχετε ένα μπεμπάκι μέσα στο σπίτι. Έχουμε ένα εργαλείο, άστον την ψάχνει, σαν τον παπά του κι αυτός. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Γιώργο μου, εύχομαι να περάσετε ονειρεμένες γιορτές, να περάσετε υπέροχα, να σας φύγει η ίωση, η γρήπη, όλα αυτά που σας κατατρέχουν τόσο καιρό, τις τελευταίες μέρες μάλλον. Θα μας φύγουν. Λοιπόν, και να περάσετε υπέροχα με την οικογένειά σας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ, γιατί και εσείς μας έχετε στηρίξει πολύ. Και εσύ και η Όλγα. Ευχαριστούμε. Σιγά, εντάξει, μεταξύ... Κατεργαραίων. Κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Μεταξύ μας τώρα, εντάξει, και εμείς ξέρουμε από την εκπομπή του ραδιοφώνου πολύ καιρό που την κάνεις.
Που επανέρχεται, να το πω και αυτό, γιατί θα σκάσω αν δεν το πω. Επανέρχονται οι ραδιουργίες αύριο. Ναι, το διάβασα. Είχα ενημερώθηκα από την Όλγα, γιατί σήμερα εξακολουθούσα να είμαι σε κόμμα και μου το είπε ότι αλλάζει η ώρα απλά και η μέρα. Αλλάζει η ώρα και η μέρα. Οι ραδιουργίες πλέον είναι κάθε Πέμπτη, 4 με 6 στο Rock Radio. Είδε σου δώσα μπαλάκι για να το πεις. καλά έκανες. Γιατί να τα λέμε κι αυτά, Έμα. Και εννοείται ότι μετά τις ραδιουργίες και την επόμενη δουλειά είπαμε να τη στηρίξουμε κι αυτή, γιατί να μην τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είναι κάτι καλό έτσι κι αλλιώς, οπότε διασκεδάζουμε, ακούμε τις παρεμβάσεις και τις επεμβάσεις, ακούμε... Όλα τα έχουμε ακούσει. Δόξος ο Θεός. Λοιπόν, φιλιά σε όλους εκεί, στον Κώστα, σε σένα, να περάσετε... Και ο Κώστας λέει φιλάκια. Έτσι. Σ' αγαπάμε, λέει. Κώστα, τι λες? Τι είπες? Αγαπάμε, λέει, αγαπάμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, καλό είναι. Φιλάκια πολλά, φιλάκια στην Όλγα, φιλάκια στα παιδιά περαστικά, να περάσετε υπέροχα στις γιορτές. Γεια σας. Φιλιά, φιλιά. When I wake up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχουμε έτσι... μεταβληθεί και σε τρόπον την μουσική εκπομπή και λυκνίζω και εγώ το κορμί μου που και που έτσι χωρίς ρυθμό. Και τηλέφωνο, ήρθε κι άλλο τηλέφωνο αμέσως έτσι back to back τα τηλέφωνα να πέφτουν βροχή. 2-11-55-55-37 και 5-38 και δώστε πόνο γιατί είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, Νίνα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, ποιος είναι? Έλα, Δημήτρη, σήμερα, πλάκα σου κάνω. Το πήγα λίγο σοβαρό. Α, έλα ρε, εσύ, Δημήτρη, πώς αλλάξε τη φωνή σου έτσι? Πολύ ψαρωτικός είσαι, βρε πουλάκι μου. Μα ναι. Τι κάνεις, Μίτσο? Καλά, Νίνα, τι κάνεις? Καλά, είμαι εδώ πέρα. Χαίρομαι. Έχω αποσυντονιστεί λίγο με όλα αυτά που άκουσα πριν. Λίγο... το έπαθες κι εσύ το πατατράκι, ναι, ε? Ναι, αποσυντονίστηκα τελείως. Παρδευτήκα τα vibes. Εγώ να δεις. Τρομοκρατήθηκα. Λέω, πού θα κρυφτώ τώρα? Τι είναι, νόμιζα ότι θα έχουμε καταγγελίες στον αέρα. Καλέ, εσύ κι εγώ. Σε μαλλιάσματα νόμιζα. Σου λέω, τρόμαξα. Και τα παρακάλεγα λίγο να είναι ο γέροντας. Ήθελες δράση εσύ, Μίτσο. Ναι, ναι, ναι. Έμα. Είσαι κι εσύ. Τι έγινε, τι κάνεις, τι λέει, πώς περνάς. Καλά, Μανίνα, τι έγινε, τελευταία εκπομπή. Τι? Τελευταία εκπομπή. Ναι, τελευταία εκπομπή. Για φέτος, έτσι. Ναι, για φέτος. Είναι η τελευταία εκπομπή, γιατί οι δύο επόμενες εβδομάδες είναι οι εορταστικές. Τρίτη, Τετάρτη, παραμονή και ανήμερα πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων. Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Πέσανε μέρες ίδιες, την πατήσαμε. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα? Θα βλέπετε στο κανάλι του YouTube, Ζούγκλα, στο κανάλι της Ζούγκλα, τις επαναλήψεις. Θα βγάλουμε και ένα best of. Θέλεις να το κάνεις για μας? Να φτιάξει ένα βιντεάκι best of, Νίνα Σνάιτ. Best of, έτσι. Με τις καλύτερες ιστορίες. Και έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει τώρα. 14 εκπομπές. Πάρ τη μία και χτύπα την άλλη. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον, δηλαδή ρέστα, ρεσιτάλ, κανονικότατα. Δεν πρόλαβα να κάνω κι εγώ μια παρέμβαση στη Δόμνα. Ήθελα κι εγώ να τη ρωτήσω κάποια πράγματα. Αλλά... Κάνε, πες τώρα ρε παιδί μου. Η Δόμνα καλά δεν βλέπει. Βασικά ήθελα λίγο να την τσιγκλίσω ότι άμα αργήσει λίγο ακόμα δεν βρήκε κανένα μαγάζι ανοιχτό στον Γκάζι. Αν μέχρι να ξεκινήσει και από την Κερμισιά να κατέβει τον Γκάζι. Είναι αλήθεια. Τι χαμός είναι αυτός, όλα κλείνουν τόσο νωρίς. Ναι, είναι και Τετάρτη τώρα. Τι να, πού να πάει να βρει, να πιει ποτό. Μάλλον πάρει κατευθείαν γυαλό θα πάει με το νέο. Δεν ξέρω, εγώ, έχει τις ευλογίες μου πάντως, όπου και να πάει. Η Δόμνα. Ναι. Ευλογήθηκε η σχέση. Εσύ από την αρχή την πήγες κόντρα τη σχέση με τον γέροντα? Εγώ είχα πει δεν θέλω γέροντα, διώξτε τον ρε παιδί μου, κάτι πιο νέο εντάξει. Θέλω. Και καλά έκανες, και καλά έκανες. Εγώ το είχα πει και πράγμα. Εγώ ήμουν η πρώτη που είχα κιόλας προερμηνεύσει, όχι προερμηνεύσει, πάλι ξεχνάω λέξη σήμερα, όχι προεικονίσει, ούτε προειδεάσει, προμηνύσει. Είχα προβλέψει. Ότι θα γίνει ένα connection με τον ιό. Και
Και εγώ το είχα προβλέψει, αλήθεια. Το είχες προβλέψει κι εσύ, άσε μας, ρε εσύ. Τώρα θα πεταχτεί και ο Κωστάκης και θα πει και εγώ το είχα προβλέψει. Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν έλεγε ότι θα πάω να ρωτήσω το γιο, θα βρω το γιο να το ρωτήσω τι, αν παίζει από εδώ και από εκεί ο γέροντας. Ναι. Και ότι έχουμε κοινούς γνωστούς και τέτοια, λέω εκεί θα γίνει κονέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, είδες που βγήκαμε αληθινοί τώρα όλοι. Ναι, και, ναι, και... Ναι, ναι, ναι. Μακάρι, ρε παιδί μου, να έχει και θετική έκβαση αυτή την ιστορία, η ιστορία, να μην την τρέχουν τη Δόμνα. Πάρ και τούτη, πάρ και εκείνη. Δεν ξέρω, επειδή έχει πάρει η Δόμνα φόρα, όμως δεν ξέρω αν έχει αδέρφια και ο νέος, αν έχει ξαδέρφια. Δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό που εύχομαι είναι μετά τις γιορτές να μην μου έρθει μπλαβή η Δόμνα, να μην έρθει μπλε μαρέ. Μην είναι μελαγιασμένη. Ναι, ελπίζω πως δεν θα είναι, γιατί ξέρει η Δόμνα. Κάνει τα κόλπα της, κάνει τα κουμάντα. Μακάρι, γιατί την είδα, έχει πάρει φόρα, δηλαδή ξέρω εγώ. Έχει, παιδί μου, είναι ακράτητη, ασυγκράτητη. Κυνηγάει ολόκληρη οικογένεια και πίσω από τα καραμπίνες. Καλά κάνει, μωρέ, άστι, δεν παθαίνει τίποτα η Δόμνα, δεν μασάει. Έχει περάσει άλλα κι άλλα. Εδώ πέρα δεν ξαπόστειλε την άλλη τη Γερμανίδα που πήγε στη Γερμανία και έπιασε τον κόμενο καβάλα. Άσε, έχει περάσει πολλά αυτή η κοπέλα. Ανεμοδαρμένη είναι. Μάλιστα. Εσύ τι κάνεις τώρα, κουτσομπολεύουμε τη Δόμνα. Τόση ώρα. Εγώ αραχτός με ένα φλαράκι μου, τα λέμε, ακούμε ωραίες απόψεις, ομορφιές. Ομορφιές, κάνετε ομορφιές. Κρασάκι, ξηροκαρπάκι, τα γνωστά. Κρασάκι, ξηροκαρπάκι. Βέβαια, βέβαια. Καλοπερνάτε όλοι εσείς από εκεί, απέναντι, αυτό είναι η ζωάρα, πίσω από την κάμερα. Καλοπερνάτε. Ωραία. Για πες τι άλλα, πώς κυλάει η ζωή σου. Εσύ δεν μιλήσαμε χθες, Δημήτρη, πήρες χθες. Όχι, 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 δεν μιλήσαμε χθες. Για πες, εσύ τα Χριστούγεννα πώς τα βιώνεις, βρε Μίτσο. Τα βιώνω με καλούς φίλους στο πλευρό μου και διασκέδαση. Ρε παιδί μου, σε βαράει λίγο η Χριστουγέννια κατάθλιψη, η ερωτοκατάθλιψη. Όχι, 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 ούτε καν. Με βαράει η Χριστουγέννια διασκέδαση. Η Χριστουγέννια ντάγκλα που έχεις φάει, ναι, όλη τη γαλοπούλα, ξέρω εγώ, έχεις πει και ό,τι πίνεται και είσαι έτσι ρηγμένος στην καρέκλα και δεν σηκώνομαι. Το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Για καλά φουλαράκια δίπλα μας να έχουμε, να γελάμε συνεχώς, τι καλύτερο. Γιατί κατάθλιψη. Με εκείνη την παρέα, τα γέλια μας καλούσαν τις βράδες. Όλε! Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, ποιο, ποιος στίχος ήταν. Που ακούμε, που ακούμε. Αχα! Ουσίες κοινοπνεύματα, ακριβώς. Πιστίκια κοινοπνεύματα. Στην περίπτωσή σου, Δημήτρη μου. Μου γίνατε όλοι θεριακλίδες. Αν δεν ηρεμήσουμε, παρακαλώ, γιατί πρεσβεύουμε και άλλα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Τι θέλετε, είμαστε και πολύ χαλαροί οι άνθρωποι. Ορίστε. Πολύ χαλαροί είμαστε, δε. Εσείς, από εκεί. Κάτσε, γιατί γελάει ο διπλανός, τώρα τ' άκουσε. Θα μας τον δώσεις και τον διπλανό να μας πει ένα γεια. Όχι, δεν το δίνω αυτό. Γιατί? Δεν το δίνω. Δεν το κρύβω. Καλά, άσε να ακούσουμε και τον φίλο σου, Χριστιανέ μου. Θες μόνο να μιλάς εσύ. Πες μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ποιος είσαι? Γιάννης λέγεται. Φέρτε μου τον άνθρωπο να του μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσει, Γιάννη. Εντάξει, δεν τρέπεσαι τώρα, δεν είναι. Καλέ εσύ, γιατί έτσι, τι είναι τροπάνω, μάλλον δεν έχει πιο πολύ κρασάκι ακόμα. Καλέ, βότισέ τον εκεί να πάρει να πει ένα καλησπέρα σαν άνθρωπο. Με το νέο έτος, λέει, με την επανεκκίνηση της. Που θα του έρθει η φώτιση με το νέο έτος. Άσε ρε, Δημήτρη, οι ντροπαλούλιδες όλοι. Τι ήθελα να πω, οπότε εσύ τα Χριστούγεννα τα περνάς κομπλέ, δεν σε πιάνει τίποτα, η μελαγχολία που πιάνει κάποιος. Η απόλυτη ευτυχία, χαρά, διασκέδαση. Ευτυχία, χαρά. Βέβαια, βέβαια. Καλά κάνεις. Αρκεί να περιτριγυρίζεις από ανθρώπους που σε αγαπάνε και γουστάρεις, να κάνεις παράκι ωραίο. Αλλιώς θα σε πιάσουν αυτά που λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίτα να δεις, υπάρχουν άνθρωποι που τους πιάνουν ούτως ή άλλως κάτι τέτοια σύνδρομα, ρε παιδί μου, τύπου ότι... και είπα και χθες και θα το ξαναπώ ότι τα Χριστούγεννα είναι μια πιεστική γιορτή. Δηλαδή, σώνει και ντε, πρέπει να είσαι χαρούμενος, πρέπει να είσαι έτσι σε μια διάθεση φωτεινή και λαμπειρίζουσα. Αλλά και αυτό όλο πιέζει κάποια άτομα, δηλαδή τύπου ότι τους πνίγει. Και αυτό που ήθελα να πω εγώ... είναι ότι μην κολλάτε σε τέτοια, ξεκολλήστε
και περάστε όπως θέλετε να περάσετε. Και δεν είναι απαραίτητο κιόλας και να βγαίνουμε. Εγώ είμαι και λίγο κατά αυτού του μαζικού που μας πιάνει αυτή η ιστερία. Είναι 31, άλλαξε ο χρόνος, πάμε τώρα γιούρια όλοι. Και βγαίνει όλος ο κόσμος στην αλλαγή, ξέρω εγώ. Και 31 και πρώτη, όπου και να πας, γίνεται, πατήσ' με, πατώσε. Ναι, ναι, και όλες τις άλλες μέρες, ορίστε, όλα τα μαγαζιά κλείνουν τώρα. Και η Δόμνα δεν θα βρει να κάτσει. Μα, δεν έχει λογική αυτό που λέει ο Δημήτρη. Ισχύει. Έχει, ναι, 100% ισχύει. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το τρυπάκι ότι πρέπει να βγάζεις μια λάμψη να δεις για να φαίνεσαι ευτυχισμένος και τέτοια. Το θέμα είναι, Δημήτρη μου, ότι η λάμψη να είναι πηγαία και να τη βγάζεις αυτό συνέχεια. Αυτό ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Όλοι και εγώ τις μαύρες μου. Έχω και χαντάουν μου είμαι. Αλλά σου λέω αυτό ότι αν έχεις καλούς ανθρώπους και... που σε κάνουν αυτοί να είσαι ευτυχισμένος, τότε τα ξεπερνάς όλα και βγαίνει πηγαία. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε, να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε. Πού να πάμε, εμείς δουλεύουμε, δεν... Δουλεύετε, έστω και εκεί να περάσετε όμορφα. Εννοείται, το έχουμε πει. Το έχουμε πει αυτό. Και όσοι δουλεύουν περνάνε καλά, τέλος. Είναι πώς τα βάζεις εσύ τα πράγματα, σε τι κατεύθυνση... Αν δουλεύουν και συναναστρέφονται με καλό κόσμο... Σαφώς. Σαν να έχεις καλό παρέακι. Αυτό, είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Μίτσο μου, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Πες και στον άλλο το Γιάννη εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάνα χρόνια πολλά και έκανα τέτοιο, γιατί... Έχεις χρόνια πολλά από την Ίνα. Έχεις επίσης τα χαιρετίσματα από έναν άλλο φίλο μου. Ποιον? Θέλει να μείνει στην ανωνυμία, από πού ξεκινάει το όνομά του. Από πού ξεκινάει το όνομά του. Ναι, πες ναι. Κανένα όνομα από πού. Πέτρος. Πέτρος. Θα το έλεγα. Παύλος. Όχι. Τέλος πάντων, θα τον καταλάβεις κάποια στιγμή. Περικλής. Όχι, Περικλής. Δεν μπορώ να τον αναφέρω, γιατί μου έχει πει να μείνει στην ανωνυμία. Απλά μου είπε να μεταφέρω τις ευχές μου. Ευχές πολλές και στον άγνωστο Πι και στον Γιάννη τον Τροπαλούλη και σε σένα, Γιάννη. Δημήτρη μου. Σας φιλώ γλυκά. Και εγώ σας φιλώ, φιλάκια όχι πολλά. Όχι όλους, όχι τον Κωστάκη, μην τρελαθούμε. Συγγνώμη, δεν φιλάς τον Κωστάκη. Όχι. Όποιος φιλάει εμένα, φιλάει και τον συνεργάτη μου, Δημήτρη. Στείλε αμέσως ένα φιλί στον Κώστα. Φιλάκια, Κώστα μου. Κι αυτός. Φιλάκια πολλά, αγόρι μου. Φιλάκια, καλό βράδυ. Φιλάκια, γεια. Το έχουμε δέσει, σου λέει, σκηνή κορδόνι. Με το που κλείνει τηλέφωνο, τσούπο Κωστάκης, ανεβάζει το βόλιο. Έλα, γόρι μου, δώσε κι εσύ. Κάν το κομμάτι σου, Κωστάκη. Ας δώσω λίγο χώρο και στον Κωστάκη. Λοιπόν, γλυκούλης, τρόμαξε. Λοιπόν, παιδιά μου, και τι ήθελα να πω τώρα. Σε αυτό το σημείο και παρακινημένη από τη συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη πριν, ήθελα να πω ότι μη μασάτε όσοι δουλεύετε στις γιορτές. Ξέρετε πόσες γιορτές δουλεύω εγώ σε ρί. Ξέρετε πόσες ο Κωστάκης δουλεύει σε ρί. Όλοι δουλεύουν τα Χριστούγεννα, μάλλον οι περισσότεροι δουλεύουν τα Χριστούγεννα. Μην το βλέπετε αρνητικά. Τα πράγματα παίρνουν την τροπή που τους δίνεις εσύ. Αν εσύ πας στη δουλειά σου χαρούμενος, με κέφι, χαρά και διάθεση, όποια και να είναι η δουλειά σου τώρα, δηλαδή δεν κρίνω εγώ που η δουλειά μου είναι και μέσα στον κόσμο και μέσα στο πανηγύρι και στο χαμό, μπορεί η δουλειά σου να μην είναι εξίσου χαροπή με τη δική μου και να είναι μία κάπως πιο μοναχική δουλειά, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ακόμα και τότε, αν εσύ πας με διαφορετική διάθεση και πιο χαρούμενος, βλέπεις ότι αλλάζει κάπου το πράγμα. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ φέτος, που έτσι τα πράγματα είναι και λίγο περίεργα από μόνα τους, να χαμογελάσετε πριν πάτε για δουλειά τα Χριστούγεννα, πριν πάτε για δουλειά την Πρωτοχρονιά, πριν πάτε για δουλειά στην αλλαγή. Γενικότερα, όσο δουλεύετε στις γιορτές, χαμογελάστε και προσπαθήστε να δώσετε μια ιδιαίτερη νότα, μια διαφορετική νότα στο 8ωρό σας εκείνη τη μέρα. Ναι, αμέ. Ναι, αμέ, το σηκώνω. Ναι. Κατερίνα. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Δώρα από Περιστέρι. Ορίστε. Δώρα από Περιστέρι. Εγώ είμαι η Νίνα. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Ναι.
Πήρατε στον Ίνας Νάιτ. Ποια είστε? Δώρα από Περιστέρι. Δώρα από Περιστέρι. Γεια σου, Δώρα από Περιστέρι. Τι κάνεις? Καλά. Πόσο χρονών είσαι? 21. Παίρνεις πρώτη φορά εσύ, ε? Ναι, ναι. Πώς περνάς? Καλά, μια χαρά. Τώρα με τα Χριστούγεννα είναι λίγο πιο ευχάριστες οι μέρες μας. Α, εσύ περνάς καλύτερα τα Χριστούγεννα από τις άλλες μέρες. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε ανεβάζει αυτή η κατάσταση, η φωτολαμψία και το στόλισμα. Σίγουρα. Α, ναι, λειτουργεί έτσι σε σένα. Ωραία. Εσύ πώς είσαι, έχεις, ρε παιδί μου, έχεις ανέβει ψυχολογικά ένα και των γιορτών και των Χριστουγέννων, αλλά γενικότερα έχεις θέμα, έχεις δαλκά, έχεις πρόβλημα, είσαι καλά, πώς, σε τι φάση είσαι? Εντάξει, είμαι λίγο σε περίεργη φάση, αλλά προσπαθώ να ξεπεράσω τα προβλήματα που με απασχολούν. Τι σου συμβαίνει? Απλά είχα μία σχέση αρκετό χρονικό διάστημα και ήρθε κάτι καινούργιο στη ζωή μου, το οποίο δεν μου φέρθηκε όσο καλά περίμενα και έτσι έπεσα ψυχολογικά και προσπαθώ τώρα σιγά σιγά να ξανασταθώ ψυχολογικά και ευτυχώς το κλίμα τώρα το Χριστουγέννων και όλα αυτά κάπως προσπαθώ. Δηλαδή τώρα εσύ δεν έχεις σχέση? Τώρα όχι. Δηλαδή είχες μία σχέση χρόνια από την οποία χώρισες πρόσφατα? Πριν ένα μήνα περίπου. Πριν ένα μήνα. Εσύ έκανες το βήμα του χωρισμού? Ναι, λόγω κάποιες νέες γνωριμίες. Α, λόγω κάποιες νέες γνωριμίες, ωραία. Όμως αυτή η νέα γνωριμία αποδείχθηκε λίγο πατάτα, λίγο μούφα. Αρκετά. Αρκετά μάπα, το καρπούζι τελείως σου λέει, κατάλαβα. Και τι σε πλήγωσε σε αυτό, βρε παιδί μου? Αρκετά, ο τρόπος που μου συμπεριφέρθηκε αρκετά. Γιατί έτσι, εσύ συγγνώμη, χώρισες τον σίγουρο, τον αγαπητικό? Μου έλεγε ότι θα είναι όλα καλά, ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, ότι εγώ θα σου δώσω πολύ περισσότερα από ό,τι έχεις, γιατί στην αρχή είχαμε γνωριστεί σαν μια φιλία, στο πούμε. Οπότε του είχα πει για τη σχέση μου κάποια πράγματα. Αχα. Αυτός πάτησε πάνω εκεί στις αδυναμίες που είχε η σχέση μου. Ναι. Και η σχέση σου ήταν πολλά χρόνια. Πώς? Η σχέση σου η προηγούμενη ήταν πολλά χρόνια. 1,5 χρόνο. Α, 1,5 χρόνο, εντάξει, πάει και έρχεται. Ναι. Και είχαν αρχίσει τα προβλήματα, κάποια τσακωμή και αυτά. Και αυτός εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την κατάσταση. Εσύ του τα έλεγες κιόλας όμως, δηλαδή του έδινες κι εσύ τα πατήματα που... Το ζούσε, γιατί ήμασταν φίλοι, οπότε βγαίναμε μαζί, οπότε έβλεπε κάποιες καταστάσεις. Ναι. Και μπήκε σε όλο αυτό, το εκμεταλλεύτηκε, αλλά μετά ο συγκεκριμένος σου κάνει πολύ χειρότερο. Να σε ρωτήσω κάτι, ο πρώην σου, ρε παιδί μου, που λες ότι είχες φιλική σχέση με τον, μετέπειτα πρώην, βγαίνατε όλοι μαζί, βγαίνατε τριάδα τύπου? Όχι, μπορεί να βγαίναμε μέσα στην παρέα. Να ήταν και αυτός? Πώς? Να ήταν και ο ένας και ο άλλος και ναι. Άλλος κόσμος μαζί. Ναι. Και να σου πω, βρέσει κάτι, πώς τον αντιμετώπιζε ο πρώην σου? Γινόντουσαν τσακωμοί, δηλαδή... Το είχε υποψιαστεί ότι κάτι παίζει, λες, ναι. Ε? Ναι. Και σου έλεγε ένα από μακρύν σου και από μακρύν σου και τέτοια? Ναι, μέχρι που ήρθε η στιγμή που απομακρύνθηκα εγώ από εκείνο. Από τον πρώτο πρώην? Ναι. Ναι, κατάλαβα. Οπότε εσύ τον έτζασες αυτόν? Ναι, γιατί υπήρχαν πολλά θέματα, δηλαδή φωνές, τσακωμοί, καμιά φορά μπορεί να σηκώνει χέρι. Α, σήκωνε και χέρι, ε. Και ο λόγος του τσακωμού, βρεσή, ήταν μόνο αυτός, μόνο το τρίτο πρόσωπο? Όχι, όχι, όχι. Ήτανε κι άλλα από πριν, ήταν αυτός το μαλλιοτράβηγμα, υπήρχε. Ναι. Ναι, γιατί? Επειδή είχε επέλθει ο κορισμός, ρε παιδί μου, και το ρουτίνιασμα ή και για άλλους λόγους? Γενικά για άλλους λόγους, για οικονομικούς περισσότερο. Καλά, συγγνώμη, ναι. Βρέση Δώρα, τι οικονομικοί λόγοι μπορούσαν να υπάρχουν μέσα σε μια σχέση 1,5 χρόνου? Δηλαδή θέλω να πω, μένατε μαζί, ήταν εξελιγμένο, ναι, το πράγμα? Ναι, στο σε 6 μήνες μείναμε μαζί. Α,
Κατάλαβα. Οπότε υπήρχαν τέτοια. Ήταν νίκιαζε ήδη σπίτι, οπότε... Τι. Αποφασίσαμε να μείνουμε... Νίκιαζε σπίτι ήδη πόρτα. Ναι. Οπότε αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί. Πήγες κι εσύ εκεί. Ναι, πήγα δυστυχώς. Και αυτός δημιουργούσε τα προβλήματα τα οικονομικά. Ναι. Δηλαδή... Τσιγκουνάκος. Πώς? Τσιγκουνάκος, λέω. Αρκετά. Ναι. Δηλαδή τον διέφερε μόνο προσωπική, η προσωπικότητά του, το εγώ του, τίποτα άλλο. Σου μέτραγε τις μπουκές, δηλαδή. Ναι. Έλα ρε εσύ, έλα. Και εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Στην αρχή όχι. Αλλά μετά το ψηλιάστηκες. Κατάλαβα ότι είναι, φέρεται περίεργα. Μετά αρχίσε με τσακωμή, άρχισε να σηκώνει χέρι. Ο επόμενος λοιπόν σε καλοτάιζε, αφού ο άλλος σου μέτραγε τις μπουκές, ο άλλος πάτησε εκεί, σε μπούκωνε. Ακριβώς. Κατάλαβα, και μάσεις εσύ και λες, όπα, εδώ είμαστε. Αυτό ακριβώς. Και τι σου έκανε, βρε Σιδώρα, αυτός μετά? Δούλευε σε ένα μαγαζί. Ναι. Και τραγουδούσε σε ένα κουτούκι κάπου στον Κορυδαλό. Ναι. Και μία μέρα πήρα μια κοπέλα από την παρέα που ήμασταν όλοι μαζί να πάω να του κάνω έκπληξη. Ναι. Και μετά που με βλέπει, αντί να χαρεί κατά κάποιο τρόπο που πήγα να του κάνω έκπληξη και όλα αυτά, γυρίζει και μου κάνει, τι κάνεις εσύ εδώ, απρόπτο σουργελάκι. Τι, απρόπτο σουργελάκι. Ναι. Και του κάνω έκπληξη. Μα συγγνώμη, τι χαρακτηρισμός είναι αυτό, το απρόπτο, δεν κολλάει με το σουργελάκι. Δεν ξέρω, αυτή ακριβώς ήταν. Αμόρφωτοι άνθρωποι, μπίθουλας. Ναι, για πες. Και μετά από εκεί και πέρα ξεφανίστηκε, δεν με ξαναπήρε ποτέ τηλέφωνο. Εσύ τι έκανες όταν σε είπε έτσι? Τον ενόχλησα και απλά μου είπε ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι εκπλήξεις και τέτοιου είδους πράγματα. Οπότε μου λέει, δεν θέλω, μου λέει, να συνεχίσουμε και δεν θέλω να με ξενενοχλήσει. Βρε Χρυσή μου, όταν εσένα σου έκανε έτσι, σου είπε τέτοιο πράγμα, εσύ τι έκανες? Έφυγες ή έκατσες? Εκείνη την ώρα. Ναι. Λέω στη φίλη μου, πάμε να φύγουμε τώρα. Του πέταξα ένα ζύπο που μου είχε δώσει και αυτός ήταν και ο λόγος που πήγα κιόλας, για να του τον δώσω και να του κάνω έκπληξη, γιατί τον είχε ξεχάσει. Και σηκώθηκα και έφυγα απλά. Και μετά, όπου σχόλασε και είδε ότι δεν με πήρε τηλέφωνο, τον πήρα εγώ την άλλη μέρα το πρωί. Γιατί? Να δω τι έγινε, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι, αν είχε γίνει κάτι, αν έκανα κάτι εγώ που τον πείραξε πέρα από το ότι πήγα και για να το κάνω έκπληξη. Mm-hmm. Και μου είπε απλά ότι εμένα και καλά δεν μου αρέσουν τέτοιου είδους εκπλήξεις. Και τελειώσαμε εδώ, δεν θέλω να με ξενενοχλήσεις. Αυτό σε τι διάστημα έγινε? Δηλαδή θέλω να πω, τα φτιάξατε και μετά από δύο μέρες, μετά από μια εβδομάδα, μετά από πόσο καιρό? Μετά από μια μισή εβδομάδα περίπου. Που ήσασταν μαζί, δηλαδή υπήρχε σχέση? Ναι. Κανονικά είχε παραπληγία. Είχε γράψει κάτι τραγούδι για μένα. Μέσα στη μια μισή εβδομάδα έγραψε τραγούδι για σένα? Ναι. Λίγο πυροβολημένος θα ήταν. Από ό,τι αποδείχθηκε, ναι, αυτό, δηλαδή έδειχνε στην αρχή... Μορσή, ελπίζω να μην είναι ο Παντελίδης αυτός. Όχι, Παντελίδης δεν είναι σίγουρα. Α, δεν είναι. Θα βγάζε και λαβράκι, σου λέει, αποκλειστικότητα. Κρίμα. Δεν πειράζει, για πες. Όχι, εντάξει. Γενικά γνωστό όνομα μπορεί να είναι στο διαδίκτυο, αλλά όχι μεγάλο όνομα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια του στο ίντερνετ, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να αποκαλύψω κάποιο όνομα. Όχι, δεν θα σου ζήταγα. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Και τώρα, ρε παιδί μου, εσύ το έχεις πάρει λίγο κατάκαρδα το όλο το θέμα, αλλά ξεπέρασέ το, αφού είναι βλαμμένο το παιδί. Εντάξει, αλλά όταν στην αρχή κάτι σου συμπεριφέρεται... Καταρχάς, θα σου πω κάτι, έτσι όπως σε κόβω εγώ τώρα εσένα, μέσα σε μια εβδομάδα το λιγότερο, με αυτό το κλίμα το χριστουγεννιάτικο και όλα αυτά, νομίζω ότι θα τα ξαναβρεις με τον πρώην σου. Στανταράκι, το παίζω στάνταρ. Ήδη έχει αρχίσει κάποια τηλέφωνα. Να το! Να το, το πόνταρα. Τι κέρδισα? Δεν ξέρω. Έμαθα εγώ τώρα, μου είπε ο Κώστας. Μακάρι, γιατί αντιπρονοτικά και έκανα μεγάλο λάθος.
Καλά, μεγάλο λάθος εξυλοφόρτωνε, είπες, βρε εσύ η Δώρα σου, μέτραγε την μπουκιά, είπες πριν. Τι άξιζε, ναι, και μεγάλο λάθος, τέλος πάντων τώρα, χρυσώνουμε για το χάπι. Μεγάλο λάθος από την άποψη ότι θα μπορούσα να κάτσω να συζητήσω και να του πω τα πράγματα που με ενοχλούν και όχι, ναι, να τον πετάξω έτσι. Τον άδειασες λίγο. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ενώ με παρακαλούσε, μου ζητάει συγγνώμη, μου λέει ότι θα ξαναγίνει, ότι... θα τρώσω όσο θες. Πώς? Και καλά ότι θα τρώσω όσο θες, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν ήταν θέμα μόνο... οικονομικό. Αυτό. Ναι, υπήρχαν και άλλες εντάσεις. Κοίτα, εγώ σου λέω, το έκοψα ότι θα, κάτι θα ξαναγίνει με τον πρώην, ό,τι θεωρείς εσύ σωστό. Θεωρώ ότι ίσως αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να το έγινε και μάθημα, ότι ίσως μπορεί να μην με έχει δεδομένη, γιατί αυτό θεωρούσε. Οπότε ίσως μπορεί να έχει πάρει ένα μάθημα και να διορθωθεί, οπότε να είμαστε καλά μαζί, αλλά ο χρόνος θα δείξει. Δεν έχει ακούσει τίποτα η Δώρα. Ασφαλής μαζί του, μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Πάμε για άλλα. Σιωπή. Δώρα, είσαι ακόμα εκεί? Ναι. Σου αφιέρωσε ο Κωστάκης ένα τραγούδι. Το άκουσα, το άκουσα. Και τι έχεις να πεις? Ο χρόνος το δείξει. Ο χρόνος θα δείξει, λέει η Δώρα. Ναι, λέει. Τέλος πάντων, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ρέουν, δεν υπάρχει ροή. Δώρα. 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 Μάλλον την τρόμαξες, ρε Σικωστάκη, με τον Παντελίδη. Τι ξαφνικά είναι αυτά που κάνουν, διώξεις τον κόσμο. Μα είμαστε σοβαροί! Μάλλον το πήρε πολύ κατάκαρδα που της είπες δεν ταιριάζεται, Κώστα μου. Σε παρακαλώ να φέρεσαι πιο ευγενικά στον κόσμο. Λοιπόν, γκρεμοτσακίστηκε και η φίλτα τη Δώρα. Δώρα, αν μας ακούς και θες να επικοινωνήσεις, να ολοκληρώσουμε, να πούμε τις ευχές μας και αυτά που ήθιστε, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, να λέγονται, ξαναπάρε το τηλέφωνο, το ίδιο είναι. 211-5550-537-538. Ο Παντελίδης να κοπεί τώρα. Εντελώς. Ούτε για χαλή. Κι άλλο. Μπράβο, Κωστάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού ακούσαμε και τον ταχτυρντή μας, πάμε να ακούσουμε έτσι για το ξελαμπικάρισμα ένα τραγούδι κλειδί νούμερο 2. Πάμε, βρε εσείς. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, see, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ακόμα λίγη ωρίτσα στη διάθεσή μας. Γι' αυτό περιμένω τα τηλέφωνά σας να πέφτουν έτσι, τσικ, 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 τσικ. 2-11-55-55-37 και 5-38. Θέλω να σας ακούσω όλους, όλους όσους, ρε παιδί μου, είστε εδώ πάντα. Πάρτε τα τηλέφωνά σας και πείτε ένα καλή χρονιά, έτσι, να χαρούμε. Και για να δούμε ποιος είναι. Ποιος να καλή είναι. Καλή χρονιά. Τι? Καλή χρονιά. Τι καλή χρονιά, βρε ποδηλάτη, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Μπερδεύτηκα, δείτε. Τι κάνεις, Γιάννη? Καλά, σας παρακολουθούσα και σήμερα και λέω, άντε, πήρα και χθες, σας πάρω και σήμερα που είναι τελευταία εκπομπή. Σήμερα όμως σε ακούω πολύ χαροπό και χαρούμενο και τρισευτυχισμένο. Χαροπό αγοράκι, ναι, επειδή δεν ξέρω. Αλλάζουν οι μέρες, μία δεν είμαστε. Είσαι κι εσύ πολύ σταθερός άνθρωπος. Ναι, ναι. Τι έγινε? Τι άλλαξε στη ζωή σου, Γιάννη? Καινούργια μέρα, απλά τι θα κάνουμε και θα κοιτάμε τώρα τη τέτοια. Ποια? Ποια κοιτάς? Ναι, ναι, βράδυ, ναι. Καινούργια μέρα, δεν μπορεί να είμαστε όπως ήμασταν χθες. Και αύριο δεν θα είμαστε όπως είμαστε σήμερα. Κάθε μέρα θα πρέπει να... Εγώ θέλω κάθε μέρα να είσαι όπως είσαι τώρα. Χαρούμενος, περίπου. Ο περίπου χαρούμενος, χαρούμενος. Αυτό νομίζω είναι αδύνατο. Γιατί? Δεν μπορεί, και εγώ δεν θα το ήθελα κάθε μέρα χαρούμενος, εντάξει. Να σπάει λίγο και η πολύ χαρά με μία θλίψη, με μία ημέρα κλαψιού. Κλαψιού. Κλάψας. Σκεφτόμαστε καθαρότερα όταν δεν είμαστε τόσο χαρούμενοι. Τι? Σκεφτόμαστε καθαρότερα όταν δεν είμαστε τόσο χαρούμενοι. Μήπως ξανάρχισες βρέσει το ποδήλατο? Εντάξει, μια βολτούλα πήγα μόνο καμιά 40 χιλιόμετρα. Α, μια βολτούλα εδώ γύρω, κάπου κοντά. Απέναντι πετάχτηκες. Πήγα λίγο. Πρέπει να άλλαξες νομό, βρε Γιάννη, 40 χιλιόμετρα. Εντάξει, ναι. Περίπου έκανα εδώ γύρω, είχαμε κάτι διαδρομές και έκανα τα χωριά και σε αυτά. Είδες, Κώστα μου, πώς αλλάζει τον άνθρωπο λίγη άσκηση. Λίγη γυμναστική προσδίδει ευεξία, προσδίδει χαρά, προσδίδει τόνωση. Γυμναστικού μπούγκιν είναι ωραίο. Ορίστε. Είναι καλή γυμναστική, πολύ καλή. Θα ήθελα λοιπόν, προς χάριν του ποδηλάτη, να ακούσω το τραγούδι «Φόρος τιμή». Φόρο τιμής στον ίδιο. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι? Ξέρεις ποιο είναι, μην κάνεις πως δεν ξέρεις. Καλέ σε σένα το λέω. Α, εγώ? Ατιμούτσικο. Τι βρακουμελίσιο γέλιο είναι αυτό? Ορίστε. Τι είναι αυτό, βρε Σικώστα? Βρε Κώστα. Δεν είναι. Άρες μ' άρες κουκουνάρες. Α! Αυτό είναι, ναι! Τέρμα! Δυνατά! Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό. Βρε ποδηλάτη, συμμετέχει. Τι έλα. Βρε συμμετείχε. Τραγούδα κι εσύ. Πιο δυνατά. Το ποδήλατο, το ποδήλατο. Είχα μια ζωή μπροστά. Έλα Γιάννη, έλα. Ναι. Είναι δεύτερη συνεχόμενη μέρα που σου αφιερώνουμε το ίδιο κομμάτι και δεν ξέρεις ένα στίχο να ρίξεις ένα κουπλέ. Πώς? Τι? Έχω ένα θέμα με τους στίχους, δεν τους μαθαίνω εύκολα. Παίρνω ένα ποδήλατο. Περίμενε. Ήταν πάντοτε δικό μου. Έλα. Ναι. Έλα, ναι, τραγούδα. Ναι, ναι, τραγουδάω. Μέσα στη Σαχάρα. Ναι, στο ποδήλατό μου, που τρώγα ξάπλες. Άστο, είσαι πολύ, είσαι ανεπιδεκτότατος νομίζω. Δεν το χάσαμε το τραγούδι ποτέ.
Δεν πειράζει, το έχεις με άλλα, το έχεις με τις τούμπες. Τι το είχα, επειδή ο παππούς μου ήταν ψάλτ και πήγαινα και έφτιαλνα καμιά φορά. Ήταν ψάλτης ο παππούς σας? Ήταν ψάλτ και με έπαιρνε. Εσείς τι ήσασταν, παπαδάκι? Αυτό ήταν κεντρός ψάλτ και εγώ ήμουν αριστερός. Τι? Αυτό ήταν κεντρός και εγώ ήμουν αριστερός ψάλτ. Πήγαιναμε. Κεντρός? Ναι, είναι τρεις οι ψάλτες. Ο αριστερός, ο κεντρός και ο δεξής. Και πήγαινε, αυτό ήταν ο κεντρός. Υπάρχουν και ψάλτες κεντρώοι. Ναι. Και άλλη παρέμβαση. Αγαπητέ Ιωάννη Ποδηλάτη, τέκνων μου, έχουμε μία παρέμβαση για σένα σήμερα. Για να ακούσω μένα. Μίνα μου, ο Χρήστος είμαι και πάλι που, που πήρα πολύ λίγο. Θέλω να μου κάνεις, να βάλεις ένα τραγουδάκι, γιατί είμαι βάρδια. Δουλεύω βράδυ και με διασκεδάζεις και περνάω μαζί σου πάρα πολύ ωραία. Μ' ακούς? Σε ακούω, βρεσή Χρήστο, αλλά τώρα πήρες τηλέφωνο πάνω στον Ποδηλάτη και τον καπάκωσες και δεν του είπες ούτε ένα γεια, ούτε μια καλησπέρα. Αυτά τα πράγματα. Δεν τον άκουσα, ζητάω συγγνώμη, ταπεινή συγγνώμη, να είναι καλό το παλικάρι και να είναι και να περάσει καλά τις γιορτές. Ιωάννη Ποδηλάτη, πες τον κύριο γεια. Γεια σας κύριε. Όταν λέμε ποδηλάτη, δίνουμε ποδήλα το κάρδια ή πατίνι? Ό,τι έχει ρόδες το καβαλάω. Α, είσαι ωραίος, μπράβο, χαίρομαι. Μίνα μου! Παρακαλώ! Επειδή δουλεύω βράδυ και περνάω πάρα πολύ ωραία. Σας διασκεδάζουμε, βλέπω. Δουλεύω βράδυ, είμαι βαρία, είμαι τροχονόμος στον αέρα, σε ένα αεροδρόμιο. Σε ένα αεροδρόμιο? Σωστόν. Σε ένα αεροπλάνο. Μιλάει ο Ποδηλάτης, σας δυναμώσουμε λίγο Ποδηλάτη. Μίνα! Παρακαλώ! Νίνα, θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Elvis Presley. Μη φωνάζετε, αγαπητέ Χρήστο. Τρομάζετε τον Κωστάκη. Σώπα κάνουμε που τρομάζω όλο και τρομάζω. Τώρα τι τρομάζω τώρα, σιγά. Δεν τρομάζουν οι άντρες. Τι θέλετε, Ποδηλάτη, πού είσαι? Ξεφανίστηκε. Μισό λεπτό, αγαπητέ Χρήστο, μου τρομάζετε και τον Ποδηλάτη. Δεν φτάνει που ο Κωστάκης έχει κρυφτεί πίσω από τον υπολογιστή αυτή την τρομάρα του. Τι είπατε, Ποδηλάτη? Είμαι και φοβητέα του, εγώ φοβάμαι πολύ. Του Elvis Presley. Τι είπατε, κύριε Χρήστο μου? Κόφτο, κύριε, είπαμε. Χωρίς σκέτο, Χρήστο. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Elvis Presley. Ποιο? Folk Salad Anew. Τι? Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Elvis Presley. Folk Salad Anew. Δεν κατάλαβα τι είπε ο Χρήστος. Του Elvis Presley. Τι λέει ο Ποδηλάτης, Γιάννη? Του Elvis Presley το τραγούδι. Ποιο? Του Witch Fired You, Σάλα. Ένα τραγούδι του Elvis Presley, ρε Δίνα. Μα καλά, το γερμανό τραγουδό, ποιο, το να. σας παρακαλώ. Γιάννη, ποιο τραγούδι είπες εσύ? Δυνάμωσε τον Ποδηλάτη, δυνάμωσε. Ποιο είπες, Γιάννη? Του Elvis Presley του Σάριν Σαλάν. Του Elvis Presley. Σάλα. Το σάλα μέχρι τη σάλα, βάλε να τελειώνουμε. Α, μην το... Νίνα. Α, δεν μ' αρέσει, μιλάω σοβαρά. Νίνα, μιλάω σοβαρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το τραγούδι? Αγαπητέ μου Χρήστο, πείτε καθαρά ποιο θέλετε τραγούδι. Ποιο τραγούδι θέλετε? Salad Anew. Ποιο? Καταλαβαίνετε, γερμανικά είναι. Είναι δύσκολη γλώσσα, αλλά το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Δυνάμωσε το Ποδηλάτη. Μα το είπε ξεκάθαρα το τραγούδι. Αυτό είναι, κύριε Χρήστο μου. Folk Salad. Δεν ακούω το φίλο μου το Ποδηλάτη. Αυτό λέει. Ο Ποδηλάτης γιατί ακούγεται από μακριά? Λοιπόν, σας αφήνω γιατί με καλούν αεροσκάφη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βόλι, φίλε μου, γεια σας. Καλό πέταγμα. Τι ακούγονται, γέλια, χαμός. Να ακούσουμε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. You used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick up. Ο μυστηριώδης λοιπόν. Όχι κύριος Χρήστος, Χρήστος Σκέτο. Πήρε τηλέφωνο δύο φορές, έκανε δύο φορές παρέμβαση.
και ζήτησε αυτό το τραγούδι σε ακαταλαβίστηκε γερμανικά, από ό,τι καταλάβαμε όλοι. Αυτό είναι πάντως το τραγούδι που ήθελε ο Χρήστος, χωρίς Κύριος, ο Χρήστος Σκέτο, ο πιλότος. Ας το ακούσουμε ακόμα λίγο. Τάνη. Ιωάννη. Με ακούς? Σας ακούω. Γιατί μου χάθηκες πριν και δεν άκουγα την κελαϊδιστή σου φωνούλα και άκουγα τον κύριο Χρήστο? Δεν ξέρω. Πού είσαι, γιατί τρόμαξες? Τρόμαξε, ήταν πολύ άγριος. Ήτανε άγριος ο Χρήστος. Μου θυμίζει κάτι... Τέλος πάντων, άστο. Για πες. Εγώ φοβάμαι κάτι τέτοιους άντρες, τους φοβάμαι. Αυτούς τους μπρουταλιάριδες, τους πολύ... Παιδάκι μικρό, αγοράκι, δεν τα κάνω αυτά. Ήσυχος. Ποιος? Μικρό παιδί είμαι, μη ήσυχο. Εσύ. Ναι, ναι, δεν είναι. Μίλα πιο δυνατά όμως, βρε εσύ, ποδηλάτη. Ήρεμο αγοράκι, συνδεσταλμένος, χαμηλών τόνων. Δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα. Αχ, ποδηλάτη, φωτιές ανάβεις. Εμπριστής είμαι. Αυτό είσαι. Εντριστής. Μια φορά είχαμε βάλει και μια φωτιά με τη μητέρα μου, θυμάμαι. Τώρα... Πού την είχατε βάλει με τη μητέρα σου? Αφήστε. Είχαμε κάψει πως σαν στρέμματα. Γιατί? Κατά λάθος. Από ένα λάθος γίνονται όλοι. Από τι το πήρα? Τη μητέρα μου το πήρα. Δεν ακούει τίποτα, ούτε ο ποδηλάτης, ούτε κανείς σήμερα. Στις ταβέρνες. Άγριοι άνθρωποι. Τι? Μάγκες και μπελαλίνες αυτοί. Καμιά σχέση με εμένα δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Δεν είναι για τον ποδηλάτη, λέει αυτό. Δεν είναι μάγκας και μπελαλής. Όχι, όχι, εγώ είμαι. Είσαι και δεν το ξέρεις, λέει ο Κωστάκης, που ξέρει να κρίνει. Δεν αυτά. Εγώ είμαι πολύ ήρεμος. Εσύ τι είσαι, τι να βάλουμε για τον ποδηλάτη? Να βάλουμε το χέρι νύμφια νύμφευτε που ψέλναμε με τον παππού μου. Να το γαϊτάνω. Αυτό παραδίδομαι σήμερα, ειλικρινά. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Αλλά θα παραμείνω. Παραμείνετε. Ορίστε. Ναι, να παραμείνετε. Ναι, 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 δεν παραδίδω εγώ τα όπλα, ποδηλάτη. Μπορώ να κάνω μόνος με κουμπί. Τι? Μπορώ να κάνω κι εγώ μόνος με κουμπί. Εκεί αποσκοπείς, ποδηλάτη. Θες να μου κλέψεις την εκπομπή? Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό τι είναι για το βουγιουκλό, για το ποδηλάτη βουγιουκλό? Θα κάνω μια εκπομπή για τα ποδήλατα εγώ. Μια αθλητική, πολύ ωραία. Παρακαλώ, μια αθλητική εκπομπή στον Ιωάννη τον ποδηλάτη, να σημειώνουμε. Ναι. Έκλεισε. Έκλεισε μια εκπομπή. Παρακαλώ, πρώτη του μηνός να περάσετε από το κατάστημα να παραλάβετε το δώρο σας. Ναι. Τι δώρο είναι? Δεν θα είναι, ένα τιμόνι ποδηλάτου. Ναι. Μια σέλα, ίσως. Παλιά είχα ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, το οποίο είχε ταχύτητες όπως τα αυτοκίνητα. Ωραία. Είχε μοχλό. Τι απέγινε? Τράκαρα και απέγινε. Νομίζω ότι έχουμε εξογγείλει τώρα. Τι τα έχω με τον εαυτό μου που σε σένα πίστεψα και πλούταρχο. Εντάξει, είπαμε, έχουμε το ελεύθερο να βάλουμε 2-3 κλαμπατσίμπανα, αλλά κι άλλα. Ναι, μα... Μα βάλε εκεί πέρα ένα γαϊτάνο που θέλει το αγόρι μου. Βάλε εκεί το χέρι, νύμφια, νύμφευτε. Βάλε το να κάθεις στο ύμνο. Βάλε τη λατούρκα. Ναι, να βάλουμε το. Λοιπόν, ποδηλάτη, ξέρεις πόσο σε αγαπάμε σε αυτή την εκπομπή, Και εγώ σας αγαπάω σε αυτή την εκπομπή. Μας αγαπάτε κι εσείς. Ναι, ναι, γι' αυτό θα τηλεφωνώ, αλλιώς θα τηλεφωνώ. Και τον Κώστα, όμως. Τον Κώστα, κυρίως τον Κώστα. Γιατί είναι ο μυστήριος Κώστα, δεν τον ξέρει κανείς. Άρεσε, άκου. Το καλύτερο παιδί. Ο Κωστάκης αφιερώνει στον ποδηλάτη, λοιπόν. Δώσε. Με παίρνει το πρωί. Νέο ιδίλιο, φωτιά στα μπατζάκια μας. Κώστα. Κώστας αγαπάει, φωνάζει. Κι αυτός αγαπάει, κάνει έτσι το χεράκι του. Τι?
Δεν σας ακούω καλά. Αυτό το μαξιλάρι είναι καλό ή βγάζει σπυράκια από τα τρίχες που έχει τα περίεργα? Τι είπατε? Προσέχετε αυτά τα μαξιλάρια, μήπως δεν είναι καλά για το δέρμα μας? Είναι περίεργα. Όχι, είναι μια χαρά το μαξιλάρι μου. Θα τα προσέχετε, εγώ δεν τα θέλω αυτά. Δεν πιστεύεστε αυτά, ποδηλάτη. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ ποδηλάτη, θα ήθελα να ξέρετε ότι κι εγώ σας αγαπώ, παρόλο το ειδήλιο και τον, έτσι, το δέσιμο που έχετε αποκτήσει ξαφνικά με τον Κωστάκη. Κώστα, τι κάνεις στον κόσμο όταν παίρνουν τηλέφωνο? Τι τους λες? Ρόλους στο τέλος με τον Κώστα. Τι? Αλλάξετε και ρόλους με τον Κώστα. Θα αλλάξουμε και ρόλους, αυτό φοβάμαι, ότι στο τέλος εγώ θα τους σηκώνω τα τηλέφωνα του Κωστάκη. Λοιπόν, Ποδηλάτη, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για όλο αυτό που κάνεις εδώ πέρα στο μαγαζί μας. Και το κάνεις και καλά, λέει ο Κώστας. Σημειώνει. Ορίστε. Πάρε ένα μικρόφωνο. Λέει ο Κώστας και το κάνεις και καλά όλο αυτό που κάνεις. Ναι, που σας δω τον πόνο μου. Τι το κάνει καλά. Να βρει. Τι? Να βρει έναν άνθρωπο να μιλήσει, να εξιστορήσει τις ιστορίες του. Ποιος, αγάπη μου? Λέω, και ποιος δεν το κάνει καλά αυτό? Εγώ παίρνω εδώ και σας λέω τον πόνο μου, εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ, εσάς. Ναι, αλλά παίρνεις σε κάθε εκπομπή, μας στηρίζεις και εσύ πάρα πολύ. Και εσύ, ρε παιδί μου, είσαι από τους ανθρώπους που έτσι ενισχύουν, κάνουν τονωτικές ενέσεις στην εκπομπή. Και γι' αυτό θέλω να μοιραστώ έτσι και με σένα και με τον κόσμο ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε κι εγώ και ο φίλτατος συνεργάτης μου και ηχολήπτης, όχι παρουσιαστής, δεν θα γίνεις ποτέ, Κώστα, σε αυτό το σκαμπό δεν θα κάτσεις. Δεν μιλάμε και ποτέ. Καλά, έχουν δει πολλά τα μάτια μου, είναι γεγονός. Λοιπόν, σε αγαπάμε πολύ, να περάσεις υπέροχα, να περάσεις τέλεια, να είσαι πάντα έτσι ξαχπίνες και χαρούμενος όπως ήσουν σήμερα. Ευχαριστώ και εσείς να είστε πάντα... Και να χαμογελάς καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών. Και γενικότερα. Ναι. Πες και εσύ κάτι, βρε παιδάκι μου. Εγώ να πω ότι πιστεύω ότι μιλάω καλύτερα από την κυρία Σέρπη, ότι το παίρνω, την νικάω. Ναι. Ναι. Αυτό, τι λέω. Εντάξει. Είναι ο νικητής, λοιπόν, ο ποδηλάτης. Δεν μπορώ στον αέρα λίγο αγώνο μου. Τι? Είμαι λίγο ντροπαλός, θα τα λέω. Ρέπουμε λίγο. Κι άλλο τραγούδι. Τι θα γίνει, σου κάνει ερωτική εξομολόγηση, νομίζω, ο Κώστας, σήμερα. Ορίστε. Έχει χάσει κάπου την μπάλα ο Κωστάκη σήμερα. Ναι, λίγο παιδί. Δεν μπορώ να τον κουλαντρήσω. Ναι, είναι τελευταία εκπομπή. Θέλει να πάρει το άδειο να γιορτάσει, να έχετε καλές γιορτές. Αυτό θέλει. Και να τύχετε το φλουρί. Για σένα, λέει, για σένα, ποδηλάτη. Από τον Κώστα, για σένα, τελευταίο τραγούδι. Ναι. Επειδή είπες για την Ευτέρπη, λέει, τι υποσημειώσεις είναι αυτές, καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν χαζός. Το Simply the Best είναι. Έλα ρε παιδιά, μίλα ρε σποδηλάτη. Ένα περιμένει τραγούδι, εγώ εδώ είμαι έτοιμος να χορέψω. Περιμένει, αυτός θα χορέψει, εγώ να δω τι θα κάνω. Ας κάτσω και σ' ακούσω, εγώ δεν ξέρω, η εκπομπή δικιά σας σήμερα. Τι? Δεν έπαιζε σε μια ωραία ταινία ή κάνω λάθος? Τι? Έπαιζε σε καμιά ωραία ταινία αυτό το τραγούδι ή κάνω λάθος? Δεν ξέρουμε, ποδηλάτη, δεν γνωρίζω εγώ. Δεν γνωρίζει και ο Κώστας, ξύνει το κεφάλι του, δεν ξέρουμε. Μου θύμισε το Karate Kid τώρα, ένα άλλο τραγούδι. Τώρα θέλω να πάρω το Karate Kid. Δεν θα του βάλεις το Karate Kid. Λοιπόν, θα πάρω το Karate Kid. Ποδηλάτη, σ' αγαπάμε, φιλάκια, καλές γιορτές. Γεια σου. Μια. Λοιπόν, κι όπως είδατε τώρα κι εσείς, κάπου τα πράγματα δεν ελέγχονται. Νιώθω σαν είναι η τελευταία μέρα του σχολείου και όλα τα παιδάκια είναι ασημάζευτα. Αυτό έτσι νιώθω. Και εγώ είμαι η έρμη καθηγήτρια που προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Αλλά δεν μπορεί. Ποτέ κανείς δεν μπόρεσε. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Μια χαρά. Ποιος είστε? Επειδή είμαι σίγουρος και είναι λογικό να με ξέχασες και τη φωνή μου, αν και η φωνή δεν ξεχνιέται γιατί είναι σαν τα αποτυπώματα, ο Γιάννης από Γερμανία είμαι, Νίνα.
Γιάννη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Τι νέα? Καλά, μωρέ, ήσυχα. Έτσι, τώρα ήρθα σπίτι και είδα την εκπομπή. Τώρα προλαβαίνω, γιατί εδώ είναι 12 παρά και λίγο θα πάρω να πω ένα γεια. Και επειδή την είδα λίγο χτες, δεν ξέρω τι έγινε, αν θα συνεχίσετε, πού θα συνεχίσετε για τις γιορτές. Εν τέλει. Είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Α. Ναι. Και πότε ξαναρχίζετε μετά? Η αλήθεια είναι ότι θα ειδοποιηθείτε, δεν έχουμε ειδοποιηθεί ούτε εμείς. Θα περάσουν σίγουρα οι δύο εβδομάδες των γιορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και από εκεί και πέρα, στη σελίδα στο Facebook, να την ξαναδούμε άλλη μία φορά, θα αναρτηθεί το τι mail γενέστε. Αυτή είναι η σελίδα κάτω. Όποιος δεν έχει κάνει like, παρακαλώ να κάνει. Ναι, Γιάννη ναι, μου. Ναι. Έχεις κάνει like? Όχι, όχι ακόμα, το έχω ξεχάσει. Πότε θα κάνεις, Γιάννη? Θα κάνω κάποια στιγμή και εγώ, εντάξει. Περνάει ο καιρός όμως. Το ξέρω. Μα να κάνεις τώρα το like σου, ντροπείς πράγματα. Θα κάνω, είπα. Πώς είναι τα Χριστούγεννα στη Γερμανία? Από τι θέμα εννοείς? Πώς είναι, ξέρω εγώ, πώς είναι έτσι τα πράγματα, πώς είναι το κλίμα, πώς είναι τώρα που η Μέρκελ ξαναψηφίστηκε και ξαναβγήκε? Εντάξει, όλα φυσιολογικά, νορμάλ. Όλα μια χαρά, ξέρεις, δηλαδή όπως παντού. Τα τηλέφωνα να δούμε. Κάθε χώρα έχει τη δική της νοοτροπία, ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει στολίσει έξω και μέσα από το σπίτι, κίνηση στα μαγαζιά, διάφορα events, ξέρεις, ας πούμε. Η αγορά πώς κυλάει, έχει δουλειά? Ναι. Τα μαγαζιά έχουν κόσμο? Ναι, εδώ και αρκετούς μήνες. Πάντα έχουν εδώ, ό,τι και να ανοίξει εδώ πέρα, κάτσε να Νίνα, γιατί σε ξεχνάω πάνω, σε πω μήνα πάλι. Νίνα, δεν το βλέπεις. Ναι, δουλεύει, μωρέ, δουλεύει. Από τη στιγμή που κυκλοφορεί χρήμα, ας πούμε, λίγο πολύ, ό,τι και να ανοίξει θα δουλέψεις, κακά τα ψέματα. Κατάλαβα. Εσύ, Γιάννη μου, θύμισε μου λίγο, μένεις μόνος σου? Ναι. Δεν έχεις, λέω, δεσμό, δεν έχεις σχέση. Τώρα όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Τώρα όχι. Και μένεις μόνιμα στη Γερμανία? Ναι. Το θυμάμαι αυτό. Στην Ελλάδα δεν έρχεσαι καθόλου? Πες, ναι. Θα έρθεις και τώρα τα Χριστούγεννα? Όχι. Μόνο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κατεβαίνω γιατί αξίδια, ας πούμε, ξέρεις, και λίγο θάλασσα, λίγο ήλιο, αυτά. Τώρα το χειμώνα. Λίγο κρασί. Ναι, αλλά όχι τα γόρι μου, ας πούμε, ξέρεις τι λέγεται το... Όχι τα γόρι μου, ναι, αυτό είναι αλλάζεται. Να σου πω τι ήθελα να σου πω, επειδή δεν προλαβήραν όλοι αυτοί που παίρνουν, η Δόμνα, ο ποδηλάτης, ο κριτικός, ο άλλος κάτω από αυτά, όλοι πήραν πώς τη λένε, τηλεθεατές? Όλοι αυτοί που είπες πήραν όλοι, και η Δόμνα πήρε γιατί και ο ποδηλάτης. Γιατί δεν πρόλαβα, τώρα πριν λίγο τα άνοιξα. Κοίτα Γιάννη μου, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως τις εκπομπές που χάνεις ή τις εκπομπές που έχεις δει μισές υπάρχουν στο κανάλι της Ζούγκλα στο YouTube, Nina's Night, Ζούγκλα TV, και τσουκ βγαίνουν και οι 14. Δεν το έχω προσέξει, τώρα μου το λες και θα το κοιτάξω. Να το κοιτάξεις και αυτό, να κοιτάξεις και τη σελίδα. Τα τηλέφωνα μπορούμε να δούμε κάτω στην οθόνη μας, γιατί έχουμε μείνει στο Facebook. Ναι. Όχι, δεν το λέω σε εσένα Γιάννη, στον Κώστα, απευθυνόμουν. Όχι, ναι, το κατάλαβα, αλλά συμφωνώ. Α, συμφωνεί και ο Κώστας, διαμαρτύρεται. Για πες, πώς θα γιορτάσεις φέτος, Γιάννη? Πώς θα γιορτάσεις, λέω? Τα Χριστούγεννα. Το Πάσχα. Τα Χριστούγεννα, βρε Γιάννη μου, ναι. Να μου λες συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, γιατί είναι και η Πρωτοχρονιά, είναι και τα Χριστούγεννα. Τις και... γιορτές γενικότερα, βρε αγάπη. Τι πώς να γιορτάσω, νορμάλ, εντάξει, δηλαδή, τι, ξέρω εγώ, κανονικά, όπως όλος ο κόσμος. Τι παραπάνω. Μόνος, θέλω να πω, με οικογένεια, με φίλους. Όχι, οικογενειακά, μωρέ, ξέρεις. Είναι όλη η οικογένειά σου εκεί, στην Ξενιτιά. Τραπέζι, ας πούμε, ξέρεις, Χριστούγεννα, καμιά εξόδου, Πρωτοχρονιά, το ίδιο, αυτά, όπως όλος ο κόσμος, νορμάλ πράγματα. Άρα εσένα, Γιάννη μου, είναι όλη η οικογένειά σου εκεί, έτσι? Αν μπορείς να πεις, εντάξει, όλοι όχι, ας πούμε. Ναι, δεν λέω τώρα και ο μακρινός τριτοξάδερφος. Συγγενείς.
συγγενείς. Όχι μαμά, μπαμπάς και τέτοια. Όχι, πιο όχι. Ναι, κατάλαβα. Πάντως έχεις εκεί κόσμο να μοιραστείς πράγματα χριστουγεννιάτικα. Εννοείται. Κατάλαβα. Εννοείται. Οπότε θα περάσεις όμορφα κι εσύ. Εννοείται, γιατί εντάξει, είναι πολύ κόσμος Έλληνες εδώ πάνω, Νινά. Πολλοί Έλληνες και φίλοι και γνωστοί και συγγενείς. Είναι πολύ κόσμος. Σε κάποιο σημείο που έχει καταντήσει τώρα τελευταία, τον τελευταίο καιρό, ξέρεις που ανεβαίνουν πολλοί Έλληνες, να που πηγαίνεις, ας πούμε, να μην μπορείς να μιλήσεις, γιατί νομίζεις ότι θα σε ακούσουν, ξέρεις, και λες ότι Έλληνας δίπλα μου, τέτοια φάση. Είναι αυτό που λες ευτυχώς όταν είσαι στο εξωτερικό που δεν ξέρουν τη γλώσσα και μπορείς να βρήσεις ανεξέλεγκτα. Και εκεί πέρα μαγκώνεται το στόμα σου. Ναι. Κι όμως εντελώς το αντίθετο. Α πούμε, την άλλη φορά είχα πάει για καφέ, ας πούμε, ξέρω κάπου και λέω, μου λέει, όπου λέει, σταμάτα, λέει, γιατί ξέρεις, είναι. Τι έγινε, ας πούμε, όπου πάμε, Έλληνες, αν είναι δυνατόν. Οκ, μόνο. Παντού. Είμαστε παντού. Παντού. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι και καλό και κακό αυτό, ας πούμε. Είναι πως το βλέπει ο καθένας. Εντάξει, φυσικά είναι κακό το ότι. Ναι, πες το εσύ, το ίδιο θέλουμε να πούμε. Όχι, λέω γιατί ορισμένες νοοτροπίες δεν αλλάζουν. Δεν θέλαμε να πούμε το ίδιο. Τι εννοείς? Εννοώ ότι ορισμένες νοοτροπίες δεν αλλάζουν. Δηλαδή, σε ποιο θέμα? Στο θέμα νοοτροπίας, νοοτροπίας ζωής, νοοτροπίας ανθρώπου, αυτό εννοώ, ας πούμε. Ναι, ωραία. Για το θέμα που είπαμε, για το θέμα που είπες ότι αν είναι καλό να είναι που είναι πολλοί Έλληνες και όσο είπα και είναι και σου λέω ορισμένες φορές είναι καλό, ορισμένες φορές όχι. Ναι, προφανώς, γιατί το να είναι πολλοί Έλληνες στη Γερμανία σημαίνει ότι έχουν φύγει πολλοί Έλληνες από την Ελλάδα. Άρα αυτό είναι από τη μία κακό, αλλά από την άλλη το ότι εσύ δεν είσαι μόνος και έχεις εκεί γύρω πατριώτες σου είναι καλό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό ήθελα. Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα με κανένα, απλώς με ρωτάς και σου απαντάω. Ναι, βρε Γιάννη μου. Με ποιος είπε ότι έχεις με κάποιον κάτι? Όχι, μην νομίζεις ότι έχω κάτι με κάποιον. Απλώς σου λέω ότι παίζεται, ας πούμε, αυτό. Τίποτα παραπάνω. Ναι. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Όλα καλά, Γιάννη. Ναι, μωρέ. Εντάξει, εγώ απλώς πήρα να πω ένα γεια, γιατί είχα να πάω καιρό. Να σας ευχηθώ σε σένα και τα παιδιά εκεί, ας πούμε, στην εκπομπή. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και. Θα τα ξαναπούμε στο επανειδήμιο. Και στον Κώστα, όταν λες τα παιδιά εδώ, εγώ και ο Κώστας είμαστε, να ξέρετε. Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χρόνια πολλά Γιάννη μου, καλά να περνάς, καλές γιορτές, καλή ζωή και θα τα πούμε, φιλάκια πολλά πολλά. Εννοείται, καληνύχτα, γεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιάννη τον ξενιτεμένο που είχε να πάρει αρκετές εκπομπές τηλέφωνο, αλλά δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε για εσάς, όποτε μας θυμηθείτε, όταν και άμα μας θυμηθείτε, αλλά δεν μας ξεχνάτε και γι' αυτό έχουμε φάει τέτοια σκαλωματάρα μαζί σας, γιατί θα σας πω κάτι, η μαύρη μου αλήθεια είναι η εξής, ότι στην αρχή, για αυτήν εδώ την εκπομπή, εγώ είχα κάποιους ενδιασμούς, δηλαδή έλεγα, θα πετύχει, δεν θα πετύχει, θα είναι ωραίο, μήπως είναι λίγο παρακινδυνευμένο, λίγο παράτολμο. Και όμως, με τη στήριξη που έχω δεχτεί από εσάς, με την βοήθεια, με την αγάπη, με την με αυτό με το συνέχεια που γίναμε ένα παρεάκι, πραγματικά, εσείς με κάνατε να την αγαπήσω αυτή την εκπομπή. Και ειλικρινά, την αγαπάω πάρα πολύ πλέον. Δηλαδή, είναι η εκπομπή μας και αυτό δεν εξηγείται διαφορετικά και γι' αυτό σήμερα θέλω όσοι περισσότεροι μπορούν να βγουν σε τηλεφωνικές γραμμές, όσους περισσότερος κόσμος που στηρίζει τον Ina's Night από την αρχή μέχρι τώρα, τη 14η εκπομπή, θα ήθελα να βγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει και άνθρωποι που βγήκανε πρώτη φορά. Η κοπέλα που πήρε και έπεσε και η γραμμή, η Δώρα, βρήκε πρώτη φορά. Ο Χρήστος που πήρε και ξαναπήρε και έκανε τις παρεμβάσεις του. Και αυτός πρώτη φορά βγήκε. Και είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο που οι παλιοί μπλέκονται με τους καινούργιους κάπως και γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Σε λίγο ούτως ή άλλως κλείνουμε. Γι' αυτό θέλω να πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι κλειδί. Έχουμε ένα. Έχομεν. Πάμε να το ακούσουμε. Yesterday all my troubles seem so far away. Now
it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Εδώ πάλι, εδώ είμαστε για ακόμα 15 λεπτάκια θα είμαστε κοντά σας. Ξαναλέω ότι είναι η τελευταία εκπομπή. Γιατί γι' αυτό όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, πάρτε το τηλέφωνο σας να πείτε τα χρόνια σας πολλά. 2-11-55-55-37 και 5-38. Και πάμε να ακούσω το τηλέφωνο που έχουμε. Καλησπέρα, Νίνα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά εσύ? Καλά. Απόψε ήσουν χαρμοφθαλμών. Τσίτα μπόμπα. Ήσουν special. Είμαι ακόμα. Είστε, δεν έφυγα. Πάντα είστε. Τι κάνετε, ποια είστε? Είμαι η Αναστασία. Η Αναστασία γνωστή που έχει ξαναπάρει με τα πολλά παπούτσια. Με τα πολλά παπούτσια. Τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, εδώ, αποχαιρετώ τον κόσμο. Να περάσει πάρα πολύ όμορφα τις γιορτές σου. Ευτυχία, υγεία να έχεις. Και σε περιμένουμε με τον καινούριο χρόνο. Α, νόμιζα ότι μου κάνατε πρόσκληση να έρθω κάπου και σε περιμένουμε, ξέρω εγώ. Κοίτα, η παρέα εδώ θέλει να διασκεδάσει. Φυσικά εσύ δεν διασκεδάζεις εκεί που θα πάει η παρέα. Πού το ξέρετε, μαντάμ, πού θα πάτε? Θα πάμε προς Μπουρνάζ μεριά. Ναι. Ναι, σε ένα κλαμπ που λέγεται δικαστήριο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Να πάτε να περάσετε υπέροχα. Άμα θες, έλα. Θα στείλω τον Κώστα. Αντιπρόσωπο. Μόνο τον Κώστα. Ωραία, το βλέπουμε, Αναστασία, το βλέπουμε. Λοιπόν, σε περιμένουμε, αν θες. Ναι. Και φιλάκια πολλά, καλές γιορτές. Πες μου λίγο, βρε Χρυσή μου, κάτσε, περίμενε. Πήρες σε φόρα και τρέχεις. Πώς θα περάσεις τις γιορτές μετά του συζύγου? Με βέβαια. Με ποιον άλλον? Α, δεν έχεις άλλο κόσμο? Θα περάσω και με άλλο κόσμο. Ναι. Θα πάμε λίγο Τρίκαλα και μετά Κέρκυρα. Θα πάτε και στο Τρίκαλό σας. Θα πάμε και Τρίκαλα. Και μετά θα πάτε και Κέρκυρα. Ναι, ναι. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι θα περάσω τις γιορτές όπως όπως μετά του συζύγου. Αυτό είναι θα κάνω tour. Πες το και έτσι, λίγο, επειδή το κάνω πολύ συχνά, δεν μου φαίνεται και πολύ special. Υπερπαραγωγές και γκραντιές και όλα τι σου λέει η Αναστασία και τις τρεις κούτες στα παπούτσια της. Μια χαρά, δεν ξεχνώ, Αναστασία, θα όπως βλέπεις. Θα τα κρεμάσω όλα πάνω μου και θα πάω. Λατέρνα σου λέει, grand, όσο δεν πάει. Λοιπόν, εσύ, να περάσετε. Εσύ θα πας πουθενά, έχεις καμία πρόταση? Εγώ, παιδί της εργατιάς, έχω μία πρόταση από το φίλο μου τον κύριο Πολ, που με έχει καλέσει στις Αυστραλίες πολύ καιρό τώρα. Όχι, και Αυστραλία, μωρέ, Νίνα, μακριά. Θα πάω να ξενιτευτώ. Αν πάω, θα πάω μία και καλή. Όχι, να μην πας, γιατί θα αργήσεις να έρθεις.
Και πού να πάω, να κάτσω εδώ, να με έχετε εύκολη. Είμαι στην Κέρκυρα, περάσουμε ωραία. Στην Κέρκυρα το Πάσχα πάνε, βρεσί Αναστασία. Δεν πειράζει, εμείς θα περάσουμε καλά και τώρα. Να με καλέσεις το Πάσχα να έρθω να πετάξω καμιά στάμνα. Μόνο μία. Δύο-τρεις. Να ξεσπάσω. Όλα τα σταμιά εκεί. Οι μπότιδες. Οι ποιες? Μπότιδες τους λέμε. Μπότιδες λένε τα απειλήνα τα σταμιά, ναι. Τις στάμνες. Ναι. Μπότιδες, δεν το ήξερα αυτό. Και πλέον πολιτισμικές έτσι πληροφορίες, ήθη και έθιμα των τόπων και των λαών, μαθαίνετε στο Nina's Night. Να είναι καινούργια σου εκπομπή τέτοια. Ποια καινούργια μου εκπομπή? Αν τύχει να κάνεις, θα κάνεις πολιτισμική εκπομπή. Θα παίρνω κι εγώ το αβουνά και τις ραχούλες και θα, θα επισκέπτομαι μακρινά χωριά του χάρτη. Θα μιλάω με γέροντες και χρέες. Όχι μόνο. Και με νεότατες κυρίες όπως η Αναστασία φυσικά. Θα σου λένε τραγουδάκια του τόπου τους. Ναι. Και θα μαθαίνεις από τους λαούς και τους παλιότερους. Αυτό ακριβώς. Ωραία, έκλεισε και μια τέτοια εκπομπή, σημείωνε για το νέο έτος. Τέλεια, θα γίνει και αυτό. Ό,τι θέλετε, ρίξτε το τώρα που γυρνάει. Στρέφομαι, άμα το θες να γίνει. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, Αναστασία μου, σου εύχομαι να περάσεις υπέροχα, να είναι από τις καλύτερες γιορτές και για σένα αυτές που έρχονται, που κοντοζυγώνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που μας δείχνεις και εσύ. Ευχαριστούμε για τα λογάκια σου, για τις συμβουλές σου. Έχουμε ακούσει και από σένα, Παναγιά μου, και τι δεν έχουμε ακούσει. Να περάσεις και εσύ πολύ όμορφα και να είναι και σένα ξέχασες αυτές οι γιορτές. Να είναι τυχερές μας αυτές οι γιορτές. Και τυχερές, και τυχερές. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, Κατερίνα. Ναι. Τι συμβαίνει? Του τρελού σήμερα, του τρελού. Κάτι υπάρχει. Οι καλικάντζαροι έχουν εξαπλωθεί εδώ στο στούντιο και μας έχουν δημιουργήσει μεγάλο χαμό, σου λέει. Έχω άλλη γραμμή. Έχω, για ρίξε και την γραμμή αυτή που μάλλον θα είναι τελευταία. Ποιος είναι? Καλησπέρα σας. Α, εξάδελφε. Γεια σας κύριε Ανίνα, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά Κοσμά, εξάδελφε ποδηλάτη, καλά είμαστε, τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Πώς είστε, είστε στο πατρογόνο σας, στο πατρικείο, έδαφος σας? Ναι, είμαστε στην πατρική γη. Πατρική γη. Νομίζω ότι προσπαθώ να πετάξω κάτι, ξέρεις, πολύ φιλοσοφημένο και βαρύ και νομίζω ότι λέω αρλούμπες. Το έχεις, Νίνα μου, το έχεις. Αλλά δεν πειράζει, το έχω λες. Έτσι, εσύ, εξάδερφε, ανέβασέ με. Λοιπόν, κυρία Νίνα, γυρίσαμε πίσω στα πάτρια εδάφη, στα Τρίκαλα. Τρίκαλα κι εσείς. Το Μήλο των Ξωτικών που σας έλεγα ότι άνοιξε, θυμάστε? Τι άνοιξε το? Ο Μήλος των Ξωτικών που είναι πανελλαδικός προορισμός πλέον. Μου λέγατε τέτοιο πράγμα, εξάδελφε. Δεν το ενθυμούμε. Ας πούμε το χωριό του Άι Βασίλη, με λίγα λόγια. Α, κάτι παρεμφερές. Ναι, λίγο καλύτερο. Α, ωραία. Και τι γίνεται εκεί, πώς πάει? Χαμός, κόσμος εδώ, κόσμος ηρωή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Το τι κόσμο βλέπουν κάθε μέρα τα μάτια μου, δεν υπάρχει αυτό, πρώτη φορά το βλέπω. Εξάδελφε Κοσμά, σας έχει πάρει μπάλα και εσάς λοιπόν και join the club. Ο κύριος Χρήστος θέλει να ξαναπαρέμβει. Ρίξτον. Νίνα μου! Έχουμε κολλήσει. Είμαι προετοιμασμένη πλέον, κύριε Χρήστο, και δεν σκιάζομαι. Κόσε το κύριο. Χρήστο, δεν σκιάζομαι. Επαφή. Εύχομαι σε εσένα προσωπικά, στο προσωπικό του σταθμού σας, στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο, υγεία, δύναμη και πολύ χιούμορ. Θα πάνε όλα καλά. Το κεφάλι ψηλά. Τίποτα άλλο. Να είμαστε καλά και τα λέμε με το καινούριο έτος. Τα λέμε, κύριε Χρήστο. Γεια σας. Χάρηκα, να είστε καλά, κοπέλα μου. Φιλάκια. Ο κύριος Χρήστος, γιατί δεν περιμένει να τελειώσουν οι γραμμές και θέλει να παρεμβαίνει? Νίνα. Παρακαλώ, Κοσμά. Βλέπω έχουμε κολλήσει όλο Χριστουγεννήλα. Ο κύριος Χρήστος, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Τι γίνεται, όλη η εκπομπή, ευχές, χαμός. Χριστουγεννήλα. Ισχύει, ισχύει. Χριστουγεννήλα, εννοείται. Μπαρδόν.
Τι να σας πω τώρα, κυρία Νίνα, έχω σπάσει ρεκόρ. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6 άτομα σε μια μπειραρία, ναι. Έχουμε ανοιγμένο τάμπλετ και παρακολουθούμε την εκπομπή σας. Καταπληκτικό μου ακούγεται αυτό, υπέροχο. Φυλάκια στους υπόλοιπους 5. 6 άτομα, αυτό είναι κοσμοστορικό γεγονός. Εκεί που ήσουν δηλαδή... με άλλον ένα, ξέρω εγώ, είχε πάρει και ο άλλος ο φίλος μεθυσμένος. Τι ήταν την άλλη φορά, δεν θυμάμαι. Ο κρυωμένος ήταν εκεί. Α, κρυωμένος. Μεθυσμένος πρέπει να είναι αλουνού φίλος. Έχουμε και μεθυσμένο στην εκπομπή. Κάποιος ήταν ένας μεθυσμένος, δεν θυμάμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, για πες Κοσμά, πώς είναι εκεί, γύρισες τώρα ξανά στην πατρίδα σου. Τα Χριστούγεννα δηλαδή, τα περνάς ωραία μέχρι τώρα, βατά. Προς το παρόν, ναι, πολύ ωραία. Έχουμε νιώσει και κρύο, που σας έλεγα ότι στη Ρόδο είχε ζέστη. Ναι. Τώρα φοράμε εδώ πέρα μπουφάν, κασκόλ, χειμώνα, γάντια, όλα σκουφιά. Δεν υπάρχει, πολύ κρύο. Να το νιώσουμε λίγο. Ωραίο αυτό. Σ' αρέσουν εσένα έτσι τα κρύα. Αχ, μας έλειψε. Θα τσακιστώ καμιά μέρα. Ναι, για πες. Μας έλειψε πολύ το κρύο. Ναι. Το βρήκες και το κρύο. Τώρα προφανώς βρήκες και την οικογένειά σου πάλι. Βρήκες και τους φίλους σου. Βρήκες και τις φίλες σου. Και είσαι κομπλέ. Βρήκα τη φαμίλια. Τη φαμίλια. Ακριβώς αυτό. Παρέα εδώ πέρα, οι φοιτητές όλοι που μου είχαν λείψει, τους βρήκα μια χαρά, είμαστε όλοι, περνάμε ωραία, παρεΐστηκα. Δεν πρέπει να φανταστείτε, χριστουγεννιάτικο τραγούδι σε όλη την πόλη, έχουν βάλει και ηχεία εδώ πέρα, ο Δήμος έχει φροντίσει γι' αυτό. Κλεισμένα τα πάντα όλα. Πολύ ιδηλιακά τα ακούω όλα αυτά που μου λες. Ορίστε. Πολύ ιδηλιακά λέω τα ακούω όλα αυτά που μου λες. Είναι ουτοπικά τα Τρίκαλα, κυρία Νίνα. Πολύ ουτοπικά. Τα Τρίκαλα που θα πάει και η Αναστασία που πήρε πριν. Ναι, να έρθει να δει το Μήλο των Ξωτικών, να δει εδώ πέρα τα Χριστούγεννα όλα. Χαμός. Θα μαζευτείτε όλοι θα οι τηλεθεατές του Νίνας Νάιτ. Να έρθω κι εγώ, μου είπατε. Εννοείται. Και πού θα μείνω. Θα με φιλοξενήσετε. Ναι. Θα σας φιλοξενήσω. Εσείς εκεί θα περάσετε λοιπόν όλες σας τις γιορτές. Όχι όλες. Τι άλλο θα κάνετε. Έχω στο μυαλό μου να πάω στον ξάδερφο, τον Ποδηλάτη. Α, στο γραφικό Ανάπλη. Στο γραφικό Ανάπλη, στη Ζευγαρούπολη. Στη Ζευγαρούπολη. Ναι, έτσι είναι η φήμη του Ναυπλίου, Ζευγαρούπολη. Άλλη πικρίλα αυτή, άλλη πικρίλα. Ναι, έχεις δίκιο, όπου και να γυρίσει το κεφάλι σου, βλέπεις ζευγάρι να γλύφεται. Δεν λέω να πάω και σε αυτό, ναι, εκεί πέρα, γιατί μόνος του είναι ο Κακομοίρης. Να πας, να πας. Δυστυχισμένος άνθρωπος τώρα να περάσει τις γιορτές, μόνος κρίμα. Δυστυχία θα είναι αυτό, κρίμα, μιζέρια. Δεν είναι ωραίο να περνάς μόνο στις γιορτές. Καλά, δεν ακούγεται και δυστυχής ο Ποδηλάτης. Μια χαρά ακούγεται. Σήμερα ειδικά καλά, ήταν... δυστυχής δεν ακούγεται γιατί φοράει τη μάσκα της ευτυχίας. Το προσωπείο. Το προσωπείο. Αγαπημένη εξάδελφε Κοσμά. Ωραία. Οπότε θέλω να πάω να του κάνω λίγο παρέα, γιατί να μην είναι μόνος του, κρίμα είναι. Θα του κάνεις δηλαδή σουρπρίζ. Και τώρα σουρπρίζ δεν λέγεται γιατί το ξέρει ήδη, το έμαθα από την Βασικά, εκπομπή μάλλον. Βασικά ναι, τώρα το άκουσε νομίζω ο Ποδηλάτης. Ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα μια έκπληξη μέσα στο εκπομπή, ας πούμε. Ναι. Ποδηλάτη, είσαι πολύ τυχερός αν μας παρακολουθείς ακόμα. Ο ξάδερφος ο Κοσμάς θα σε επισκεφτεί. Τέλεια. Εννοείται ότι είναι τυχερός. Θα περάσουμε μαζί Χριστούγεννα. Μήπως το καταφέρω να το μπήσω να έρθει και Τρίκαλα να περάσουμε και πρωτοχρονιά μαζί. Τέλεια, τέλεια. Θα περάσετε ακόμα πιο οικογενειακά. Λοιπόν, αγαπητέ Κοσμά. Όσο πάει, δένει. Έτσι, ήρθε και έδεσε. Αγαπητέ Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Εγώ σε ευχαριστώ, κυρία Νίνα. Ευχαριστούμε για την εκπομπή. Που μου αφήνετε να μιλάω στην εκπομπή σας. Μα η εκπομπή γι' αυτό είναι, για να μιλάει ο κόσμος. Και που με ακούει και όλος ο κόσμος, σχεδόν διάσημος έχω γίνει. Λες. Τα Τρίκαλα και μισή Ρόδος με ακούνε. Πια. Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Φιλάκια πάρα πολλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Καλές γιορτές, να περνάς υπέροχα. Επίσης, καλές γιορτές, υγεία, ευτυχία. Τι να πω, ευτυχισμένο το 14. Μακροημέρευση κλπ. Μισό λεπτό, κυρία Νίνα, να ναι. Κανονίσω κάτι εδώ με τα παιδιά. Ναι. Κυρία Νίνα, έτοιμη για την έκπληξη. Ναι. 1, 2, 3, πάμε. Καταρχάς, χρόνια πολλά! Αυτό ήταν από τα παιδιά. Είστε πολύ γλυκούλιδες τελικά. Είμαστε. Πάρα πολύ, καταρχάς. Πολύ γλυκούλιδες.
Βασικά καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Καλή χρονιά στην εκπομπή. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, τώρα είναι το σημείο που παρουσιάστηκε, θα κλάψει, ξέρω εγώ νομίζω. Αλλά πριν κλάψει, ας ρίξουμε και την επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε κι άλλη. Ναι. Ναι, εδώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Γεια σου, Νίνα. Γεια σου. Είμαι... Δεν έχουμε ξαναπάρει τηλέφωνο, σε βλέπουμε όλες τις εκπομπές έχουμε δει. Τέλεια. Όλες τις εκπομπές, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε. Μια και είναι τελευταία, είπαμε να πάρουμε τηλέφωνο σήμερα. Τέλεια, ποιος είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο Λεωνίδας. Γεια σου, Λεωνίδα, χάρηκα. Κι εγώ, κι εγώ. Από πού τηλεφωνείς. Από Αθήνα. Και πόσο χρονών είσαι. 22. 22, τέλεια. Και τι κάνεις, τι λέει, πώς περνάς. Καλά, μια χαρούλα. Κοίταξε να δεις, γενικά εμείς εδώ πέρα μαζευόμαστε, βλέπουμε την εκπομπή κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ναι. Και σήμερα λείπει ένας από εμάς που θα ήθελε πολύ να τη βλέπουμε όλοι μαζί. Θα τη στείλεις, θέλω να σε παρακαλώ πολύ να μου κάνεις χάρη να στείλεις ιδιαίτερα χαιρετίσματα. Τι είπες, γιατί μιλάς λίγο μπουκωτά και δεν σε καταλαβαίνω, να του στείλω χαιρετίσματα. Ναι, και εγώ θα πω κάπως έτσι από μακριά, λίγο περίεργα. Να στείλω χαιρετίσματα σε ποιον. Λίγο ένας από εμάς που μαζευόμαστε και ακούμε την εκπομπή σου. Ναι. Και θα ήθελα πολύ, αν μπορείς να μου κάνεις χάρη να του στείλεις χαιρετίσματα. Πώς τον λένε. Νάσος. Νάσος. Πολλά φιλιά θέλω να στείλεις στον Νάσο. Πολλά φιλάκια στον Νάσο, λοιπόν. Αυτό θέλω. Πολλά φιλάκια. Για πες τώρα, τι γίνεται, διακόπτε τέτοιο, πρωτοχρονιές και αυτά. Πρωτοχρονιές. Πώς θα τις γιορτάσουμε. Εδώ, στην Αθήνα θα είμαστε εμείς. Εκπομπές δεν θα κάνουμε ούτε την εβδομάδα που έρχεται, ούτε την επόμενη, αλλά είδομεν μετά τι μέλη γενέστε γενικότερα και πότε ξαναξεκινάμε. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει η εκπομπή μετά. Κοίτα να δεις, ναι, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι διαφορετικό. Ναι. Επειδή ακούω λίγο έτσι διστακτική για το μετά. Βρέση, Λεωνίδας, Βρέση Λεωνίδα, ξέρεις τι, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Δηλαδή, καλά να είμαστε και εδώ θα είμαστε, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, 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 κατάλαβα, ναι. Εντάξει, βλέπουμε, εδώ αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα πράγματα. Ναι, όχι, σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Αυτό. Λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Εμείς ελπίζουμε πάντως που ξέρεις να συνεχίσει, να το ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί παρόλο που τόσο καιρό δεν έχουμε πάρει τηλέφωνο, είναι τιμή μας που ας πούμε παίρνουμε την τελευταία εκπομπή του χρόνου, τελευταίο τηλεφώνημα. Αυτό. Ευχαριστώ, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να σου πω, να σε ευχηθώ καλές γιορτές. Επίσης, και ελπίζω ειλικρινά, να τα ξαναπούμε από μια χρονιά, έτσι. Ναι. Και εγώ το ελπίζω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάτε υπέροχα. Δεν ξέρω, έχω λιώσει αυτή τη στιγμή, κανονικότατα. Ναι, όχι, έχεις το fan club σου. Να το ξέρεις, ότι έχεις το fan club σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έγινε, Λινά. Δεν μπορώ, πρέπει να πάω να κρυφτώ κάπου. Όχι, όχι, έχεις το fan club σου, να το ξέρεις, το στηρίζουμε. Σε βλέπουμε όλες τις εκπομπές. Ειλικρινά το λέω. Δεν έχουμε χάσει καμία εκπομπή. Ευχαριστώ, παιδιά. Και λέω, δεν το λέω χωρίς καμία ειρωνία, χωρίς τίποτα. Μαζευόμαστε και βλέπουμε τις εκπομπές. Μας κρατάς παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό, ειλικρινά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι ένα από τα πιο ειλικρινή ευχαριστώ που έχω πει στη ζωή μου αυτό. Δηλαδή... Ναι, εντάξει, αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι... Είσαι μια κουκλάρα. Σε ευχαριστώ. Και ελπίζουμε αυτό που σου είπα, να τα ξαναπούμε από την χρονιά πάλι. Σε ευχαριστώ και μακάρι να... Μισό λεπτό. Τέλεια. Ελπίζω και εγώ να γίνουν έτσι τα πράγματα. Ευχαριστούμε. Ναι. Πολλά φιλάκια σε όλους. Πολλά φιλάκια και στον Άσο που σήμερα δεν την είδε την εκπομπή, αλλά μπορεί να δει και αυτή και όλες τις προηγούμενες 13 εκπομπές μας στο κανάλι της Ζούγκλα στο YouTube.
Έτσι, αυτό βέβαια. Να την δω, μην παντελέσουν, άσου, γιατί έχει στεναχωρηθεί που δεν την είδε σήμερα. Δεν πειράζει, μπορεί να την ξαναδεί. Πάντα παίζει σελίδα στο Facebook, να τη δείξουμε λίγο τώρα στο τέλος. www.facebook.com/ninasnight. Εκεί μπορείτε να κάνετε τα like σας, να στέλνετε τα μηνύματά σας για όσο καιρό λείπουμε από κοντά σας, τις προτάσεις σας, να στέλνετε την αγάπη σας κλπ. Κλπ, κλπ. Να το ξέρεις και εσύ, Λεωνίδα μου, να το ξέρουν και οι υπόλοιποι που μας βλέπουν αυτό. Ναι. Πολύ πολύ αγάπη, να περάσετε υπέροχα στις γιορτές σας. Όλοι εσείς εκεί οι φίλοι. Επίσης. Και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε γεια, Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σας vibes γενικότερα. Ειλικρινά, αυτό που είπα πριν είναι μεγάλη αλήθεια. Εσείς με κάνατε να αγαπήσω αυτή την εκπομπή πάρα πολύ. Γιατί πριν από μένα την αγαπήσατε εσείς. Εσείς ήσασταν βασικά η κινητήριος δύναμη όλης της εκπομπής, γιατί μπορεί εγώ να είμαι μπροστά από την κάμερα και να φαίνομαι, αλλά αν δεν υπήρχαν οι δικές σας ιστορίες, αν δεν υπήρχε η δική σας ζωντάνια, η δική σας αγάπη, αυτή η εκπομπή δεν θα γινόταν ποτέ πράξη. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι αποχαιρετισμοί. Απλώς θα ήθελα έτσι να πετάξω την εξυπνάδα μου. Θέλω να πω την τελευταία ατάκα της Blanche Dubois από το λεωφορείο Πόθος. Πάντα λοιπόν στηριζόμουν στην καλοσύνη των ξένων. Και μπορεί να ξεκινήσατε έτσι, να ξεκινήσατε σαν ξένοι, αλλά ειλικρινά καταφέρατε κάποιοι από εσάς να γίνετε κομμάτι μας. Κομμάτι μου, κομμάτι της εκπομπής, κομμάτι του Ninas Night. Και πλέον δεν είστε ξένοι, πλέον είστε φίλοι, πλέον έχουμε γίνει όλοι ένα παρεάκι. Και αυτό που λέει το τραγούδι. Ακούστε λίγο. Όσα δεν θα θυμηθώ, ό,τι έχω στην καρδιά κι είναι όλη μου η ζωή. Έπρεπε να το πάμε πιο κοντά στο ρεφρένι το τραγούδι. Άστο, τώρα έφτασε στο ρεφρέν. Όχι, χρόνος, 14 εκπομπές είναι. Αυτός που ζήσαμε μαζί. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω. Για όσα μαζί σου. Έλα Κωστάκη, συμμετείχε κι εσύ. Τραγούδα. Με πέταξες εδώ μόνη και έρμη. Λοιπόν, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Και μιλάω πολύ τελεσίδικα, αλλά μάλλον ακούγονται όλα αυτά που λέω πολύ τελεσίδικα. Η αλήθεια είναι ότι είδομεν για τη συνέχεια. Ήταν 14 υπέροχες εκπομπές, ειλικρινά. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Ήταν το Ninas Night. Είμαι η Νίνα Φόσκολου, είχα τον Κωστάκη που με βοηθούσε σε όλες αυτές τις εκπομπές. Να περάσετε υπέροχα τις γιορτές, να έχετε χαρούμενα Χριστούγεννα, να έχετε χαρούμενη Πρωτοχρονιά. Να θυμάστε ότι κάθε τέλος είναι μία καινούργια αρχή. Να θυμάστε επίσης ότι κάθε εμπόδιο που μπορεί να προκύπτει στο δρόμο μας είναι για καλό, γίνεται για καλό. Και ακόμα και αν δεν είναι, είναι στο χέρι μας να το κάνουμε να γίνει καλό. Και μόλις τώρα κλείνει ένας κύκλος εκπομπών, ίσως ο πρώτος κύκλος του Ninas Night. Αλλά κάθε τι που κλείνει, ανοίγει κάτι καινούριο. Να το θυμάστε αυτό, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω. Για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει, δεν σου είπα.